Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Μαζί θα δούμε όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την τοπική και διεθνή επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στο Ταλίν συναντώνται σήμερα Εμμανουέλ Μακρόν και Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής. Στο Ταλίν να μεταβαίνει σήμερα και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Νέες καταγγελίες γενικού ελεκτή στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Δημόσιοι γιατροί και νοσοκόμοι δεν χτυπούν κάρτα. Παραλίγο τραγωδία το πρωί στη Λεμεσό. Σώθηκε άντρας με αυτοθυσία, ναυαγοσώστη και πολίτη. Επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας, τα οποία διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Στο διεθνή χώρο, Καταλωνία, διχασμένη η εκπαιδευτική κοινότητα για το δημοψήφισμα. Διευθυντές σχολείων καταγγέλνουν ότι δέχονται απειλές για τα εγκλήματα που θα διαπράξουν αν επιτρέψουν οι σχολικές αίθουσες να μετατραπούν σε εκλογικά κέντρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Μεξικό. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο θρυλικός Hugh Hefner, ιδρυτής του Playboy. Επίσης, μαζί μας σήμερα στο στούντιο η δερματολόγος Χριστίνα Σιζοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για τις δερματοκυτιάσεις, μυκητιάσεις, και ο Δήμαρχος Αγίας Ανάπας Γιάννος Καρούσος για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Αυτά και άλλα πολλά μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λίστας. Από το 2007, η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λίστας καθιερώθηκε την 28 Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κατά της λίστας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη λίστα. Η λίστα είναι μια λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζών, που είναι φορείς του ιστού της λίστας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Σαν σήμερα το 1858, ο κομίτης του Ντόνατι γίνεται ο πρώτος που απαθανατίζεται φωτογραφικά. Το 1865, η πρώτη Αγγλίδα αδιούχος ιατρικής είναι γεγονός. Πρόκειται για την Ελίζαμπεθ Άντερσον. Το 1871, η Βραζιλία ψηφίζει νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά των σκλάβων θα θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες. Το 1892 γίνεται ο πρώτος νυχτερινός αγώνας ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1934 ναυπηγείται το κρουαζιερόπλοιο Queen Mary. Το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Το 1949 στην Ελλάδα απλουστεύεται η διαδικασία γραφής των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους, διότι δεν παρατηρείται προθυμία γραφής. Το 1960 το Μαλί εντάσσεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το 1966 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβαρδίζουν κατά λάθος φιλικό χωριό στο Νότιο Βιετνάμ, σκοτώνοντας 28 άτομα. Το 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Το 1990 ο Ιρλανδός Μάρτιν Ντόνελι τραυματίζεται σοβαρά όταν η Lotus Lamborghini που οδηγεί ξεφεύγει από την πορεία της. Κωνσταντίνα Ρουσιάνη μαζί μας όπως πάντα για τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την κυβέρνηση της Κίνας ευχαρίστησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης για τη στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό σε ομιλία του σε εκδήλωση της πρεσβείας της Κίνας. Που όπως ανέφερε, λύσεις που θα σέβεται τα πλήρως το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα μετεξελίξει την Κύπρο σε ένα ομόσπονδο κράτος ελεύθερο από τις όποιες ξένες επεμβάσεις και εξαρτήσεις. Ένα φυσιολογικό κράτος, όπως έχει ορθά δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και σε συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και στην Κίνα, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε πραγματική φιλία και εμπιστοσύνη. Πρόσθεσε ότι οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, θα συναντηθεί με την Άγγελα Μέρκελ απόψε στο Ταλίν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Εσθονίας. Εκεί μεταβαίνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, στο Ταλίν συναντώνται σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής. Στο Ταλίν μεταβαίνει επίσης σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αρχικά στην κορυφή της ατζέντας ήταν θέματα σχετικά με την ψηφιακή πολιτική, ωστόσο μεγάλο μέρος των συνομιλιών αναμένεται να αφιερωθεί στις αντιδράσεις των 27 για το σχέδιο που παρουσίασε ο Εμμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε μεταξύ άλλων την πρόθεση κοινωνικής και οικονομικής σύγκλησης, όπως επίσης την δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στο δείπνο θα γίνει ανασκόπηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί ως προς το μέλλον της Ένωσης από την διακήρυξη της Μπρατισλάβας μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο και του πρόσφατου οδικού χάρτη Γιούγκερ για μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη, που προβλέπει τη λήψη οριστικών αποφάσεων του 2019 μετά το Brexit. Να αλλάξουμε θέμα, Κωνσταντίνο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε δηλώσεις για τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τις κεντρικές φυλακές και ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα. Ο κύριος Ιωνάς Νικολάου κάλεσε σήμερα τις διοκτικές αρχές να ερευνήσουν το θέμα σχετικά με τη διαρροή και δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βίντεο που αφορά ξυλοδαρμό δεσμοφύλακα αποκρατούμενος στις κεντρικές φυλακές. Επιπλέον, ο κύριος Νικολάου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα ή βίντεο η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η διευθύντρια των φυλακών, Άννα Αριστοτέλου, ξεκαθάρισε προς όλους να αφήσουν μακριά τις φυλακές από τις οποιασδήποτε προεκλογικές σκοπιμότητες. Χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση του βίντεο ως απαράδεκτη ενέργεια που παραβίασε κάθε κανόνα των φυλακών, θίγοντας παράλληλα ότι έχει δημιουργηθεί σοβαρό θέμα στην ασφάλεια των φυλακών. Ανέφερε ότι ζήτησαν την διεξαγωγή έρευνας και την άμεση διαγραφή του βίντεο από το διαδίκτυο. Υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία και υπάρχει παρέμβαση σε αυτή την εξέλιξη, ανέφερε η κυρία Αριστοτέλους. Και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Δημοσίου, ο Γενικός Ελεκτής, με την έκθεση του σήμερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Αδιανόητο και απαράδεκτο, χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου το γεγονός ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δεν χτύπουν την κάρτα τους προκειμένου να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους. Εξάλλου, σε δηλώσεις του ενώπιον της Επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε με την θέση του Ελεκτή, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στην προσέλευση των γιατρών και των νοσοκόμων, κάτι το οποίο θα επιληθεί με την αυτονόμηση των συλλευτηρίων. Ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής παρουσίασε την ετήσια του έκθεση για το 2015. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και ο επικεφαλής και μέλη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη σημαντική μείωση του κόστους παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να επηρεαστεί ποιότητα των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, επίσης, συζητήθηκαν και τα προβλήματα στα νοσοκομεία, αλλά και οι τιμές των φαρμάκων. Και να ολοκληρώσουμε, Κωνσταντίνα, με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας, τα οποία διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, την οποία μεταδίδει το Γραφείο Τύπου Πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Περιχημικών Ουσιών Νόμου του 2010 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΡΙΚΣ, το τμήμα διενήργησε δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά για διακρύβωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνα χημικές ουσίες. Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιχνίδια που φαίνονται σε πίνακα, οι συγκεντρώσεις φθαλικών εστέρων που ανιχνεύτηκαν ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το κοινό προτρέπεται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπου φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, καθώς και άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Εκτενέστερο δελτίο ειδήσεων γύρω στις 2, λόγω σε σένα.
Κωνσταντίνα Ρουσιά, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. 80χρονος κινδύνευσε σήμερα το πρωί στις 6 σε θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα και πάλι, χάρη στην άμεση παρέμβαση ενός ναυαγοσώστη και ενός πολίτη. Στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος τύπου των ναυαγοσωστών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ησυχίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Θεωρίου, και στους τηλεθεατές του Capital. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί. Ξέρετε καλά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει και πριν μια εβδομάδα που ήμουν εκεί στο κανάλι. Οι ναυαγοσώστες στην Αθήνα Ολυμπίων εργάζονται στο σύστημα διπλής βάρδιας από η ώρα 6 το πρωί μέχρι τη ώρα 7 το βράδυ. Αυτό στάθηκε αιτία ώστε να σωθεί σήμερα το πρωί ο 80χρονος συμπολίτης μας. Η ώρα 6 παρά 10, παρακαλώ, όταν είχαμε πάει να ανοίξουν το πόστο, ακόμα σκοτεινά, είχαν ακουστεί φωνές στη θάλασσα. Κάποιος φώναζε μέσα στη θάλασσα. Οι ναυαγοσώστες, χωρίς να χάσουν καιρό, μπήκαν στο νερό. Πλησίασαν, ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Τον είχαν ρημουλκίσει προς τα έξω, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας και μάλιστα κάποιο πνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή δίνοντας ευθυρίσεις και θωρακικές συμπιέσεις. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον άνθρωπο τον πήραμε στην ενταρρυθμίση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Αυτό που φάνηκε τελικά ήταν ότι η άμεση παρέμβαση και η γρήγορη παροχή πρώτων βοηθειών από τους ναυαγοσώστες και το ωράριο το οποίο εφαρμόζεται από τον κύριο Νικολαίδη, παρακαλώ, εδώ και 2 μήνες, ήταν σωτήριο για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άρα, το να υπάρχουν ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ιού είναι πλήρως δικαιολογημένο και ακόμα μια φορά και είναι η τέταρτη διάσωση που γίνεται στην Αθήνα Ολυμπίων από την ημέρα που εφαρμόστηκε αυτόν το ωράριο. Mm-hmm. Σωτήρια η παρέμβαση, κύριε Ησυχίου, είναι αυτό που φωνάζουμε και εμείς μαζί σας από την αρχή της σεζόν. Έχει φύγει. Ναι, δεν είναι πια στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε όμως τι έγινε το πρωί. Σωτήρια η παρέμβαση λοιπόν από τους ναυαγοσώστες και πόσο σημαντική είναι η απόφαση αυτή του Δήμου Λεμεσού να παρατείνει το ωράριο των ναυαγοσωστών μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως να χρειαστεί να παραταθεί για ακόμη λίγο καιρό, αφού οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν ακόμη. Ο κόσμος κατεβαίνει στις παραλίες από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, αυτά είχαμε για το θέμα αυτό. Ακούσαμε και ότι ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά. Πού θα πάμε τώρα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα πάμε στη Σοφία Σολομού, στην Πάφο, στον ταχυδρόμο 24. Η Σοφία μας ακούει. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, βεβαίως. Καλησπέρα από την Πάφο. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με αστυνομικό δελτίο, Σοφία. Ακριβώς, Στέφανη. Είχαμε μία κινηματογραφική καταδίωξη χθες το βράδυ στην Πάφο. Θα σας πούμε λοιπόν ότι χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 3 νεαρούς μετά από τη σωδιακή καταδίωξη το βράδυ της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου στην Τρεμηθούσα της Πάφο, ενώ είχαμε και τραυματισμούς 2 αστυνομικών. Συγκεκριμένα να σας πούμε ότι οι αστυνομικοί της ΙΚΑΝΑ προσπάθησαν να ανακόψουν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί ηλικίας 27 και 26 ετών. Ο οδηγός ωστόσο δεν σταμάτησε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με 2 υπηρεσιακά οχήματα και 1/3 που ήταν σταθμευμένο. Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 40 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαρία ακριβίας, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι. Σε δεύτερο έλεγχο, στον 1 εκ των 3 προσώπων εντοπίστηκε επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαρία και το ποσό των 4.205 ευρώ. Και τρεις, να σας πούμε ότι τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι 2 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και τώρα, Στέφανη, προχωράμε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πάφο. Σε κακόβουλη ενέργεια, λοιπόν, εκτιμά η αστυνομία Πάφο ότι οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα. Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίοι κατέσβεσαν τη φωτιά, αλλά και μέλη του ΤΑΕ Πάφου για επιτόπιες εξετάσεις. Από περαιτέρω εξετάσεις, διαφάνηκε ότι η κύρια είσοδος του διαμερίσματος είχε παραβιαστεί
ενώ είχαν αφαιρέσει και το παράθυρο της κουζίνας. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ενώ ακόμη είναι άγνωστο κατά πόσο υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Mm-hmm. Και πάμε και στην Ryanair τώρα, Σοφία, η οποία αναστέλει συνολικά 32 δρομολόγια της, 32 πτήσεις. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το δρομολόγιο Πάφος Χανιά. Ακριβώς, Στέφανη, τώρα μάλλον θα δυσαρεστήσουμε αρκετούς, οι οποίοι προγραμμάτιζαν τις διακοπές τους, κυρίως φιάδες χειμώνα, καθώς η Κύπρος και η Ελλάδα επηρεάζονται από τις ακυρώσεις πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Η εταιρεία λοιπόν διακόπτει τις πτήσεις της για όλη τη χειμερινή περίοδο από Χανιά προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάφο. Αν και επισήμως η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει ανακοινώσει τις αλλαγές, ήδη έχουν σταλεί σε επιβάτες ειδοποιητήρια για ακύρωση των κρατήσεών τους σε πτήσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 και Μαρτίου 2018. Και να ολοκληρώσουμε, Σοφία, με την τελευταία σου είδηση. Ακριβώς, Στέφανη, να σας πούμε ότι νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου επανεξελέγει ο Παμινώντας Κορακίδης μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Ο κύριος Κορακίδης, στις εκλογές που διεξήχθησαν για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, εξασφάλισε 142 ψήφους έναντι του αρχηγοψηφίου του Σάφα Ζανούχα, που εξασφάλισε 111 ψήφους. Για την εκλογή μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξελέγει ο Γεώργιος Χατζηνεόφιτου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας, Στέφανη. Σοφία, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, Λευκοσία, στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στέλιο Στυλιανού, βοηθό εκπρόσωπο τύπου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στυλιανού. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την σύλληψη του 33χρονου που ξυλοκόπησε τις νοσηλεύτριες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ναι, να διευκρινίσουμε ότι δεν είχε συλληφθεί ο 33χρονος, mm-hmm. έχει κληθεί όμως στον αστυνομικό σταθμό Λατσιών, όπου ανακρίθηκε και έχει κατηγορηθεί γραπτός για τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής mm-hmm. σωματικής βλάβης, της κοινής επίθεσης, της απειλής χρήσης βίας, της δημόσιας εξύβρισης, ανησυχίας και πρόκλησης κακόβουλης ζημιά. Η υπόθεση σύντομα αναμένεται, βρίσκεται στο τελικό ιστέριο και αναμένεται να διαγραστεί για ποινική δίωξη του 33χρονου. Μάλιστα. Και έχουμε και οκταήμερη προσωποκράτηση στον 44χρονο ΕΠΗ για τις εκρήξεις στην Λεμεσό, ο οποίος μάλιστα φέρεται να εμπλέκεται και σε παρόμοια υπόθεση του 2016. Όντως, να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες ο 44χρονος για την υπόθεση που σημειώθηκε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 23 του μηνός, σε αυτοκίνητο 57χρονης, όταν σημειώθηκε έκρηξη στη Λεμεσό, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της και είχε πάθει εκτεταμένες ζημιές. Στη βεράντα της παράλληλα είχε εντοπιστεί από τα μέλη μας λυσίων της κυρίας εισόδου εκρηκτικός μηχανισμός που δεν εξεράγει. Με βάση μαρτυρία είχε συλληφθεί χθες ο 44χρονος ύποπτος, και κατόπιν εξασφαλίστηκε νέα μαρτυρία που τον εμπλέκει σε υπόθεση που είχε διαπραχθεί παρόμοια φύσεως, που είχε διαπραχθεί στις 16 Οκτωβρίου πέρσι του 2016 σε υποστατικό στη Λεμεσό και πάλι. Mm-hmm. Ο ύποπτος είχε παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Παθιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που εκδόθηκε εναντίον του διδάγμα κράτησης mm-hmm. για 8 μέρες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Στυλιανού. Οι δύο Σύριοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για τις βομβιστικές επιθέσεις, συνδέονται με την υπόθεση αυτή του 44χρονου? Οι δύο Σύριοι που έχουν συλληφθεί, να θυμίσουμε, 28χρονος και επίσης 29χρονος που συνελήφθηκε χθες και έχει οδηγηθεί σήμερα και αυτός στο δικαστήριο που εκδόθηκε διάταγμα κράτησης του για 6 μέρες, αφορούν άλλη υπόθεση. Mm-hmm. Οι δύο αυτές συλλήψεις τελούν υποκράτηση τα δύο αυτά πρόσωπα για άλλη υπόθεση που συνέβη για την περασμένη Πέμπτη στη Λεμεσό mm-hmm. και πάλι. Αυτό δείχνει ότι εμείς μας ανησυχεί το θέμα που έχει πάρει διαστάσεις στη Λεμεσό. Υπάρχει έξαρση mm-hmm. τέτοιων περιστατικών. Μας ανησυχεί. Έχουμε προβεί σε αυτές τις συλλήψεις. Ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο και όχι μόνο με αυτό, αλλά και με άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί στη μείωση ή και στην εξάλληψη mm-hmm. αυτών των περιστατικών. Τα μέτρα αυτά είναι ανακοινώσιμα ή όχι?
αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ανακοινώσιμα. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μεταξύ των μέτρων είναι και οι συχνότερες περιπολίες από διάφορα τμήματα της αστυνομίας στη Λεμεσό, οι πιο εντατικές περιπολίες, αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα που λαμβάνονται, τα οποία δεν είναι προς ανακοίνωση. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ, κύριε Στυλιανού. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αδιανόητο και απαράδεκτο χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου το γεγονός ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δέχτυπουν την κάρτα τους προκειμένου να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ, κύριε Κούμα, καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Τι απαντάτε σε αυτές τις καταγγελίες του Γενικού Ελεκτή, όντως συμβαίνει αυτό? Οι καταγγελίες αυτές είναι γνωστές και το πρόβλημα σίγουρα χρονίζει. Αλλά νομίζω αυτό είναι η μία όψη του προβλήματος. Την άλλη όψη, εμείς θα αναμέναμε να την λέμε για αυτή. Ότι η βάση της ισχύουσα νομοθεσίας, για την οποία εμείς πρέπει να χτυπούμε κάρτα, την άλλη μισή είναι η αλήθεια, δηλαδή ότι ο εργοδότης μας την ίδια στιγμή παραβιάζει τον περιβόητο πλέον, περί νόμων, περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, αυτό δεν το λέει κανένας. Και θα αναμέναμε την ίδια στιγμή όταν εμάς μας κατηγορούν να βγαίνει και αυτό μπροστά έξω. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι για την ιδιαιτερότητα του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν έχουμε πρόβλημα να το χτυπήσουμε την κάρτα, αλλά πολλές φορές όταν έχω να αντιμετωπίσω καθετικών περιστατικών, νομίζω η πρώτη μου έννοια δεν θα είναι να χτυπήσω κάρτα, αλλά να πάω να αντιμετωπίσω τον ασθενή. Δεύτερο, επειδή στι χώρε όπου χρησιμοποιείται κάρτα για του ιατρού, χρησιμοποιείται για έναν άλλο σκοπό. Για την ασφάλεια του ίδιου του ασθενή, πρωτίστω, και την ασφάλεια του ίδιου του γιατρού. Υπάρχουν συνοδηγίε πόσε ώρε πρέπει να δουλεύει ένα γιατρό την εβδομάδα, πως έλεγα ημερήσια, πως κάποιες ειδικότητες μάλιστα δεν μπορούν να εργάζονται περισσότερο από κανέναν αριθμό ώρων, γιατί καθίστανται επικίνδυνοι για τον ασθενή. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, παρόλο που έχουμε πολλές φορές καλέσει να μπούμε σε μια συζήτηση, κανένας δεν τα ακούει. Πρέπει να πούμε γιατί είπα στην αρχή ότι χρονίζει. Ναι, υπήρχαν δύο αποφάσεις του Υπουργικού όταν προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε πιλωτικό τις απογευματινές ώρες, που γίνεται άμεση διασύνδεση με τη χρήση κάρτας. Που έλεγε ότι δεν θα εφαρμοστεί πιλωτικό να δεν χρησιμοποιούσε κάρτα. Εμείς μετά από μια διαβούλευση με τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον πείσαμε, του παραθέσαμε πόσους ελέγχους υπάρχουν, ώστε να ελεγχθεί η δουλειά του εκάστοτε γιατρού. Πείσαμε τον Υπουργό, ο οποίος ακολούθως με τη σειρά του κατέθεσε το συγκεκριμένο έγγραφο στο Υπουργικό και το ίδιο το Υπουργικό ανέρεσε με τις προηγούμενες δύο αποφάσεις του. Άρα μπορεί να βρεθεί λύση. Την ίδια στιγμή να υπενθυμίσω ότι στο νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί για την αυτονόμηση, όπως και στη συμφωνία της 28ης Ιουλίου με παρουσία του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχουν μπει δύο παραγράφοι όπου γίνεται σαφέστατη αναφορά για τον νόμο περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Επιτέλους να έρθουν όλοι οι φορείς μέσα, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα δοτήσουμε το θέμα προς όφελος και των ασθενών για την ασφάλεια της δικής τους και την ποιοτική παροχή ιατροφαρμακευτικής και για την ασφάλεια των ίδιων των γιατρών. Να μην μας κατηγορούν συνέχεια, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπα, την άλλη μισή αλήθεια να μην την λένε. Θα αναμέναμε από τον Γενικό Ελεκτή με την ίδια, όπως κάνει τη δουλειά του και αναφέρεται σε εμάς ότι παραβιάζουμε την σχετική νομοθεσία, να αναφερθεί και για το υπόλοιπο. Αν παραβιάζεται η νομοθεσία περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Τι θα κάνετε στο αμέσο μέλλον, θα ζητήσετε μια εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας? Ξέρετε, έχουμε πλέον βαρεθεί να ζητούμε συναντήσεις. Εμείς είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να το συζητήσουμε. Οι επιστολές πηγαίνουν και έρχονται. Για κάποιο λόγο δεν μας καλεί κανένας. Αλλά εγώ θα επιμείνω και θα πάω και λίγο περισσότερο πιο κάτω. Αν αυτό τώρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, και ο αντίκτυπος στους συμπολίτες μας νομίζω είναι καθημερινά ορατός και τον βιώνουμε, να μας το πούσει. Εμείς εδώ είμαστε και αναμένουμε να έρθουν να συζητήσουν για όλα τα θέματα, από το Α μέχρι το Ω. Γιατί δεν έρχονται? Είστε στη διάθεσή τους? Εμείς είμαστε μέσα στη διάθεση. Εμείς θέλουμε να το λύσουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι αν πάμε με τα διεθνείς κριτήρια, με τους νόμους που έχουμε ψηφίσει, ναι. Εμάς είναι υπέρ μας να συζητήσουμε για τον νόμο περιοργάνωσης του χρόνου εργασίας, για τα ωράρια που πρέπει
να δουλεύουν οι γιατροί, για πόσους γιατρούς πρέπει να έχουμε μέσα στα νοσοκομεία μας, πόσους ασθενείς πρέπει να εξυπηρετούμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστω. Μάλιστα. Κύριε Κούμα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε πολιτική επικαιρότητα. Μάριος Καμιναρίδης, πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το μηχανισμό για εφαρμογή από κοινού αποφάσεων που συστήνουν Τουρκία και ψευδοκυβέρνηση. Δεν αναφέρουμε μια ανακοίνωση από το λεγόμενο ψευδοκράτος, επίσης από το λεγόμενο εκπρόσωπο του ψευδοκράτος για θέματα οικονομίας, ο γιος του Τεχτάς, ο κύριος Τεχτάς, ο οποίος ανάφερε σήμερα σε δηλώσεις του με Τούρκους αξιωματούχους ότι πλέον η κατάσταση και η οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα πλέον δεν πρέπει να είναι στα χέρια των Ελληνοκυπρίων όπως τους χαρακτηρίζει, και επίσης ο λεγόμενος υπουργός οικονομικών έχει αναφέρει ότι πλέον οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται και από κοινό με τη μητέρα Τουρκία όπως τη χαρακτηρίζει. Και να υπερθυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι σχεδόν το 90% του λεγόμενου προπολογισμού του ψευδοκράτους καλύπτεται πλήρως από την Τουρκία και υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα, και μάλιστα οι πληροφορίες τότε, γιατί να υπερθυμίσουμε ότι οι λεγόμενες αρχές δεν έχουν ανοίξει ποτέ τα χαρτιά τους σε διεθνή επίπεδο, ούτε στη Διεθνή Τράπεζα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για έλεγχο μηχανισμών τα οικονομικά του ψευδοκράτους. Και υπάρχει ένα μνημόνιο περίπου 1,5 χρόνο τώρα από την Τουρκία για το ψευδοκράτος, τα κατεχόμενα που παίρνουν τις αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση και για τις φορολογίες, κάτι κοινό από το ψευδοκράτος με την Τουρκία, Στέφανη. Μάριε, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έναν πανικό έχει προκαλέσει στην ελληνοκυπριακή πλευρά η αύξηση τουρισμού στα κατεχόμενα. Και όχι μόνο με τις δηλώσεις του λεγόμενου υπεύθυνου της κυβέρνησης, του ψευτοπρωθυπουργού στα κατεχόμενα, πλέον έχει κάνει και δηλώσεις επίσημα, ανεπίσημα βεβαίως, σήμερα λέγοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως τη χαρακτηρίζει, έχει πάθει πανικό με το αριθμό τουρίστων που επισκεφτούν τα κατεχόμενα. Μάλιστα έδωσε μια αναφορά ότι οι Ελληνοκύπροι εμποδίζουν τους ξένους τουρίστες να πηγαίνουν και να επισκέπτονται τα ωραιότερα ξενοδοχεία όπως τα χαρακτηρίζει στα κατεχόμενα, με εμπλοκές εκεί και στο αεροδρόμιο Λάρνακα για να σταματήσουν ένα τεράστιο αριθμό. Και μάλιστα είπε ότι υπάρχει μια μείωση από Ισραηλίτες τουρίστες που επισκέπτονται, λόγω ότι η Κύπρος σε όποιο βήμα, η ελληνοκυπριακή πλευρά, συγγνώμη, σε όποιο βήμα έχει κάνει ένα μεγάλο εμπόδιο, δημιουργά ένα τεράστιο εμπόδιο προς ξένους τουρίστες να επισκέπτονται τα κατεχόμενα. Επίσης, μια άλλη αναφορά για το θέμα είναι ότι στις ίδιες δηλώσεις που έκανε ο ψεύδο πρωθυπουργός, δίνει μια ενημέρωση ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί υπάρχει τόσο άλλος για το αριθμό των επίκων, που τη στιγμή που δίνει η ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως τη χαρακτηρίζει, επικότητες σε ξένους να επισκέπτονται και να παραμείνουν στην Κύπρο, και γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει γιατί υπάρχει τόση σύγχυση στο θέμα των επίκων. Να αναφέρουμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, Στέφανη, κύριες και κύριοι, ξεκινούν πιο έντονα καθημερινά πλέον, μετά από το ναυάγιο, μετά από την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην έδρα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, μετά από την επίσκεψη του καθηγητικού ηγέτη του κ. Αρχιτζή στην έδρα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, που τα Ηνωμένα Έθνη πλέον δεν ξέρουν πώς προχωράει η διαδικασία, και φαίνεται μέρα με την ημέρα οι δηλώσεις, οι απαράδεκτες δηλώσεις, που το μόνο που κάνουν, διχάζουν και όχι
φαίνοντας δύο κοινότητες πιο κοντά, κάτι το οποίο ήταν και οι παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα του Κράτ Μοντάνα, ότι πρέπει να βρεθεί μια φόμελα να φέρει και τις δύο κοινότητες μετά. Αυτή η φόμελα χτυπεί στις λεγόμενες αρχές, γιατί με τις δηλώσεις του Σκάπη Περινά δυσκολεύουν το έργο, Στέφανη. Μαρία Καμιναρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Πάμε στη Λάρνακα και στην Μαρίσα Αβραμ. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Βάβλα και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το βράδυ. Ακριβώς, Στέφανη, τέθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που μενόταν από νωρίς το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Βάβλας Παρσάτα. Όπως αναφέρε στο κηπέο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέας Κετής, η πυρκαγιά η οποία κατέκαυσε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο άγριας βλάστησης και αριθμό δέντρο τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 6 και 10. Είπε ότι παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, εντούτοις παρέμειναν στην περιοχή πυροσβεστικά μέσα προς αποφυγή αναζωπήρωσης. Εξάλλου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι γύρω στις 5.30 άνοιξε ο δρόμος Βάβλας Χειροκητίας, ο οποίος είχε κλείσει λόγω της πυρκαγιάς. Και πάμε και στο επόμενο θέμα τώρα, Μαρίσα. Υπεγράφει η συμφωνία για την αγορά σκάφους Ελπίδα, το οποίο θα αποτελέσει το νέο τεχνητό ύφαλο στον κόλπο της Λάρνακας. Εδώ και αρκετό καιρό προϋποθέονται διαδικασίες δημιουργίας τεχνητού ύφαλου από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Θάλασσα 2014-2020. Στόχος του σημαντικού αυτού προγράμματος είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση της αλλιευτικής παραγωγής και η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Και να ολοκληρώσουμε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, Μαρίσα. Τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Άγιος Σπυρίδωνας γνωρίζουν τα αθλήματα παραλίας στο πεδίο των δράσεων Be Active της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Το πρόγραμμα άρχισε στις 8.30 το πρωί στα γήπεδα Δήμου Λάρνακα στην παραλία των Φινικούδων. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Λάρνακας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Λάρνακα Beach Tennis Club και το Ανοιχτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας. Στις 10 το πρωί τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κητίου έλαβαν σκητάλη στα αθλήματα παραλίας με Active Fun Games Festival για τη λογοτεχνία του φανταστικού με τίτλο «Όψεις του φανταστικού σημαντικές διαδρομές». Διοργανώνεται στις 6.30 στην αποθήκη 79. Μαρίσα Αβραμ, να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Πάμε και στο παραλίμνη τώρα. Σήμερα είναι μαζί μας ο Σταύρος Πιερουλή από το Νέα Αμόχωστος. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα έρχεται από το Φρέναρος. Συνελήφθη λοιπόν την Τρίτη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση 24χρονος από την Πάφο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση διάρρηξης κτηρίου και κλοπής στην επαρχία Αμοχώστου. Πρόκειται για την καταγγελία που έγινε την Δευτέρα από 37χρονη ιδιοκτήτρια εργοστασίου που βρίσκεται στο Φρέναρος, η οποία διαπίστωσε ζημιές στους γυαλοπίνακες του εργοστασίου. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας και από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ρήψη εκρηκτικού μηχανισμού εντός του εργοστασίου μεταξύ των ημερομηνιών 23 και 25 Σεπτεμβρίου. Το 2017 από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Σταύρο, πάμε και σε μια καταγγελία τώρα, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτου καταγγέλουν τον Δήμο για αυθαιρεσίες. Ακριβώς, Στέφανη. Αγωγή χιλιάδων αξιώνουν οι ιδιοκτήτες του χώρου στην παραλία της Αγίας Τριάδας στο Δήμο Παραλιμνίου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Λαξά κατά του Δήμου Παραλιμνίου. Εντός του πιο πάνω ακινήτου, ο Δήμος Παραλιμνίου από το 2003 μέχρι σήμερα εγκατέστησαν και τοποθέτησαν ένα χώρο στον οποίο αποθηκεύουν ομπρέλες, κρεβατάκια κλπ. Απαραίτητα για την παραλία. Σύμφωνα με την αγωγή, ο Δήμος εκμεταλλεύεται αυθαίρετα το εν λόγω ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η παράνομη αυτή επέμβαση ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ζητούν 4.000 ευρώ ετησίως για την περίοδο από το 2003 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016 και επιπρόσθετα ποσό ύψους 56.000 ως αποζημιώσεις για παράνομη επέμβαση και ως ενδιάμεσα κέρδη και ωφέλη απώλεια εσόδων
για την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεοδόρος Πυρίλης εξέφρασε άγνοια για επίδοση σχετικής αγωγής και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί όταν ενημερωθεί αναλόγως. Συμπλήρωσε δε ότι η γνώση του είναι μια επιστολή από τους εν λόγω ιδιοκτήτες παλαιότερα, ωστόσο δεν υπάρχει εκ μέρους του Δήμου κάτι μεμπτό για την εν λόγω περίπτωση. Στέφανη. Mm-hmm. Σταύρο Πιερουλή, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και πάμε για τη συνέχεια να δούμε τι προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για τον καιρό. Ο κύριος Μιχάλης Μούσκος, ο μετεωρολογικός λειτουργός, είναι σήμερα μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μούσκο. Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Φθινοποριάζει σιγά-σιγά, θα λέγαμε. Ναι, ουσιαστικά όσον αφορά και τις θερμοκρασίες, αλλά και τον καιρό, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιες βροχές. Να πούμε ότι δυστυχώς σήμερα δεν αναμένουμε κάτι το υπόλοιπο της μέρας. Κυρίως έθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια, κάποιες αυξημένες νεφώσεις τοπικά μόνο. Αύριο, Παρασκευή, ξεκινά ο καιρός κυρίως έθριος. Κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα παράλια, όμως το απόγευμα αναμένουμε να αναπτυχθούν νεφώσεις και να δώσουν βροχές τοπικού χαρακτήρα και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι τα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού ή και τα βόρεια παράλια. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιθανές που θα έχουν, βροχές για αύριο το απόγευμα. Να πούμε ότι το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα, να σας πω κάτι, θερμοκρασία πρώτα, για αύριο στους 30 βαθμούς αναμένεται στο εσωτερικό, 28 με 29 στα παράλια. Για το εσωτερικό τουλάχιστον είμαστε 2 βαθμούς πιο κάτω από τη μέση τιμή. Για τα παράλια 1 βαθμό θεωρείται πάνω κάτω μέση τιμή. Για το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα αναμένουμε να έχουμε περιόδους με ηλιοφάνεια, κυρίως έθριο καιρό, αλλά και περιόδους με συννεφιά, κυρίως τα απογεύματα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Και κάποιες βροχές ή ακόμα και κάποιες καταιγίδες μεμονωμένες. Οι περιοχές οι οποίες είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν είναι τα ορεινά και το εσωτερικό και οι ώρες κυρίως το απόγευμα. Και λέω κυρίως διότι μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές σε παράλληλες περιοχές και σε ώρες εκτός απογεύματος. Οπότε γι' αυτό λέμε κυρίως τα ορεινά και το εσωτερικό το απόγευμα. Για το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, να πούμε ότι το Σάββατο η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση τάξης των 2 βαθμών. Στα ορεινά και στο εσωτερικό, δηλαδή μπορεί να έχουμε μέχρι και 28 βαθμούς στο εσωτερικό. Στα παράλια γύρω στον 1 βαθμό πιο κάτω, 27 με 28 δηλαδή. Την Κυριακή παρόμοιες θερμοκρασίες και τη Δευτέρα φαίνεται μικρή άνοδος. Επανέρχεται δηλαδή θερμοκρασία κοντά στους 30 για το εσωτερικό και 28 με 29 στα παράλια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε εσάς και να δούμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 25 με 17, Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί με 13, Λονδίνο 20 με 14, Βρυξέλλες 21 βαθμοί με 14 επίσης και Παρίσι 22 με 15. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά τώρα με τον συνεργάτη μας Γιώργο Φωκιανό στην Αθήνα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με την τραγωδία στο Καστελόριζο. Βυθίστηκε Λέμβος με πρόσφυγες με αποτέλεσμα 9χρονη πρόσφυγας να πεθάνει αφού περισυνελέγει από σκάφος της Frontex. Η νέα τραγωδία αυτή σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Καστελόριζο. Με ένα 9χρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να βρει μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Το περιστατικό Στέφανη συνέβη όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε με άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός προσφύγων βυθίστηκε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων ανοιχτά του Καστελόριζου. Σκάφος της Frontex περισυνέληξε 6 πρόσφυγες, ωστόσο το 9χρονο παιδί το οποίο ήταν ανάμεσα στους 6 διασωθέντες δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Μεγίστης. Επιπλέον, να πούμε, 20 άτομα εντοπίστηκαν από σκάφος του λιμενικού σε βραχώδη ακτή του νησιού.
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους από σκάφη του λιμενικού και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στέφανη. Γιώργο, πάμε και στο χάος που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την ισχυρή βροχόπτωση. Πλημμύρες και έντονα προβλήματα προκλήθηκαν το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη από την κακοκαιρία που πλήττει την Βόρεια Ελλάδα. Οι πολλιώρες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 130 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς οδηγών, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι επί ώρες η κυκλοφορία ήταν αδύνατη σε πάρα πολλούς δρόμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στέφανη. Γιώργο Φωκιανέ, σε ευχαριστούμε. Και πάμε να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Γαβριέλα Θεοφάνου είναι μαζί μας για τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Γαβριέλα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές στη Βαρκελόνη καλούν την αστυνομία να φροντίσει ώστε από το Σάββατο να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το δημοψήφισμα της Κυριακής. Την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές στην Βαρκελόνη καλούν την καταλανική αστυνομία να φροντίσει ώστε από το Σάββατο να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το δημοψήφισμα της Κυριακής, έντονες είναι οι αντιδράσεις από μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν την Τετάρτη οι θύνοντες μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις που υπάρχουν στην περιοχή, τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος των σχολείων ως εκλογικών κέντρων και κατήγγειλαν ότι μέλη τους δέχονται απειλές και εκφοβισμούς. Οι διευθυντές των σχολείων λαμβάνουν προειδοποιήσεις όπου τους εξηγούν όλα τα εγκλήματα που μπορεί να διαπράξουν αν διευκολύνουν ή λάβουν μέρος στην ψηφοφορία, καθώς θα είναι σαν να προβαίνουν σε νομιμοποιητική πράξη. Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο κίνημα τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε το δημοψήφισμα να διεξαχθεί κανονικά. Το γεγονός διχάζει όμως τους συναδέλφους τους. Είμαι υπέρ της ψηφοφορίας, αλλά θα ήταν καλύτερα να γίνει με ομαλό τρόπο, δηλαδή να έχει προηγηθεί σε βάθος συζήτηση και πληροφορίες τόσο από αυτούς που είναι υπέρ, όσο και από εκείνους που είναι κατά της ανεξαρτητοποίησης. Ορισμένοι δάσκαλοι σχολίασαν ότι δεν είναι υπέρ της ψηφοφορίας. Υπάρχει πλουραλισμός απόψεων στην Καταλωνία και είναι άκρως φυσιολογικό να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα δείχνει διχασμένη. Η ανταποκρίτρια του Γύρονιου στην Βαρκελόνη μεταδίδει. Τέσσερις ημέρες πριν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος που θεωρείται παράνομο από το Συνταγματικό Δικαστήριο, η ένταση αυξάνεται. Περίπου 6.000 αστυνομικοί κινητοποιούνται για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν εκλογικά κέντρα την 1η Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή όμως εντείνονται και οι εκκλήσεις προς τον πληθυσμό να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει. Μία εβδομάδα μετά τα 7,1 Ρίκτερ, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται. Μάχη με τον χρόνο δίνουν μέλη σωστικών συνεργείων από όλο τον κόσμο στο Μεξικό. Μάχη με τον χρόνο δίνουν μέλη των σωστικών συνεργείων από όλο τον κόσμο στο Μεξικό. Μία εβδομάδα μετά τα 7,1 Ρίχτερ, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται. Οι περισσότεροι διασώστες βρίσκονται στα χαλάσματα επταόροφου κτηρίου στη Συνοικία Ρώμα. Περισσότερες από 40 οικογένειες περιμένουν ακόμα να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης και όπου είναι δυνατό θα αρχίσουμε την ανοικοδόμηση. Στην επαρχία θα στηρίξουμε άμεσα τις οικογένειες ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να χτίσουν νέα σπίτια. Πολλές οικογένειες βρίσκονται σε καταφύγια όπου όμως οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Οι αρχές, ακόμα και ο πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο, προσπαθούν να καθησυχάσουν τις οικογένειες επαναλαμβάνοντας ότι σε κανένα από τα κτίρια που κατέρευσαν δεν θα αρχίσουν εργασίες κατεδάφισης. Μια νέα διπλωματική νίκη προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους κατέγραψαν σήμερα οι Παλαιστίνοι, αποκτώντας καθεστώς πλήρους μέλους της Ιντερπόλ, παρά την αντίθεση του Ισραήλ. Μέλος της Ιντερπόλ είναι από την Τετάρτη το κράτος της Παλαιστίνης, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Ισραήλ.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση της Ιντερπόλ στο Πεκίνο και αφορούσε επίσης και τα νησιά του Σολομόντα. Σύμφωνα με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η ένταξη του Παλαιστινιακού κράτους στην Ιντερπόλ συγκέντρωσε πάνω από 75% των ψήφων. Πρόκειται για ακόμα μία νίκη για τους Παλαιστίνιους μετά την πλήρη ένταξή τους στην UNESCO το 2011. Ένα χρόνο μετά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναβάθμισε την Παλαιστινιακή Αρχή από κράτος παρατηρητή σε κράτος μη μέλος, απόφαση που της δίνει καλύτερες προσβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς. Σκήνες απειρού κάλλου στο Κοινοβούλιο της Ουγκάντας. Η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου κατά την διάρκεια συζήτησης για την αύξηση του ορίου ηλικίας για την θέση του Προέδρου της χώρας, που μέχρι σήμερα ορίζεται στα 75 χρόνια. Σκήνες απειρού κάλλου στο Κοινοβούλιο της Ουγκάντας. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης για την αύξηση του ορίου ηλικίας για την θέση του Προέδρου της χώρας, που μέχρι σήμερα ορίζεται στα 75 χρόνια. Βουλευτές άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι πήραν και κοντάρια και άρχισαν να ξυφομαχούν. Οι άνδρες ασφαλείας χρειάστηκε να φυγαδεύσουν τον 73χρονο πρόεδρο της χώρας, Γιοβερί Μουσεβενή, που διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, όπως τα είχε καταφέρει και το 2005, όταν είχε ψηφιστεί η άρση του περιορισμού των δύο θητιών. Πλέον μετρά πάνω από 3 δεκαετίες στην ηγεσία της χώρας. Μέχρι και καρέκλες άρχισαν να πετάγονται από τους μεν στους δε κατά την διάρκεια της επεισοδιακής συνεδρίασης, η οποία κράτησε παραπάνω από 6 ώρες. Η Γαλλία και η Ιταλία κλείσαν συμφωνία που προσφέρει σε ιταλική εταιρεία τον αποτελεσματικό έλεγχο της γαλλικής εταιρείας ναυπηγικής STX France υπό κοινή ιδιοκτησία και αυστηρούς όρους. Η Γαλλία και η Ιταλία έκλεισαν συμφωνία που προσφέρει στην Ιταλική Φιντσιατέρη τον αποτελεσματικό έλεγχο της γαλλικής εταιρείας ναυπηγικής STX France υπό κοινή ιδιοκτησία και αυστηρούς όρους. Το deal έδωσε τέλος σε μια διαφωνία που επηρέαζε τις διμερείς σχέσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Ιταλό πρωθυπουργό Πάολο Τζεντιλόνι στη Λιόν. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν τους όρους της συμφωνίας. Για τα θέματα της Συνόδου, ας ακούσουμε τι έχουν να πούν οι πρωταγωνιστές. Η φιλόδοξη ιδέα για την επανίδρυση της Ευρώπης είναι μια που πρέπει οπωσδήποτε να μοιραστούμε. Ο λόγος είναι προφανής. Αυτή είναι η στιγμή. Έχουμε μια ιδανική ευκαιρία. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν θα την έχουμε ξανά τα επόμενα χρόνια. Ο δρόμος που θα μας επιτρέψει να ακολουθήσουμε αυτή η σύνοδος έχει οριστικοποιηθεί και έχει συγκεκριμένα θετικά στοιχεία για τη συνεργασία στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι μια καλή μέθοδος. Επιπλέον, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εξετάσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2018 πιθανή συγχώνευση του γαλλικού στρατιωτικού ναυπηγείου Naval Group με τη Φιντσιατέρη. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση, μαζί μας η Μαριλένα Αθανασίου. Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο συμπαγής Ολυμπιακός του Τάκη Λεμονή μόχθησε στο Τωρίνο. Κατάφερε να κρατήσει το 0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο υπέκυψε στην κλάση του Γκονσάλο Ιγουαΐν, που μπήκε στο 60 λεπτό ως πρώτη αλλαγή του Αλέγκρι και άλλαξε το μάτς. Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 στο Τωρίνο με το γκολ του Αργεντινού και του Μάντζουκιτς. Φάουλ με τον Σεμπά για τον Ολυμπιακό. Χαμηλά εκτελεσμένο, η ευκαιρία για ένα καλό σουτ. Σέντρα του Αλεξάνδρο, έδιωξε ο Έγγελς. Την μπάλα είχε χώρο να κοντρολάρει, να γυρίσει και να σουτάρει. Εδώ η προσπάθεια του την μπάλα νωρίτερα. Έχει δίπλα του τον Σεμπά, ο Τζίτζα βρίσκει τον Σεμπά από κανονική θέση. Συγκλίνει, θα σουτάρει με το δεξί. Ο Σεμπά... Τελείω την μπάλα, δεύτερο δοκάρι, βρήκε την μπάλα πρωτό. Το αριστερό ο Σεμπά κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πάρντο. Έρχεται και ο Φιγκέιρας να κάνει το σούτ, άστοχο. Κουαδράδο αποφεύγει τον Έγγελς που βγήκε στο πλάι. Ευκαιρία με τον Μάντζουκιτς, κόρνερ.
την μπάλα, κεφαλιά του Στουράρο, πάλι ο πρωτό. Ο Εμενίκε έχει από την άλλη πλευρά τον Πάρτο και είναι πολύ γρήγορος ο Εμενίκε. Μπορεί να βγάλει για τον Πάρτο, κάλυψε η άμυνα της Γιουβέντους. Αλεξάνδρο, 50 βήματα και σημαδεύει τον Μάντζουκιτς, κεφαλιά, επέμβαση. Πάρτο, μπάλα στο αριστερό, εκτελεί, μπλοκάρει ο Μπουφόν. Το Ντόγκλας Κώστα είναι στην περιοχή ο Ματουιτή, αυτόν σημαδεύει ότι μπάλα στην κίνηση με φάλτσο. Χαμηλά η σέντρα, δοκάρει. Σέντρα του Ντόγκλας Κώστα, τυχερός. Για τον Μενίκε, κάνει μια προσποίηση, σεντράρει πονηρά μένα, αλλά... Καρέ του πρωτό, σέντρα του Κουαδράδο, η κεφαλιά δεν έχει τύχει. Την μπάλα για τον Ντόγκλας Κώστα, το σούτ του Ντόγκλας Κώστα, βέβαια out. Κίνηση του Εμενίκη, ανοίγει χώρος για τον Πάρντο. Την άλλη πλευρά, η πάσα δεν έφτασε, ο Σεμπά με φάλτσο. Και όσο περνάει η ώρα, ο Ολυμπιακός θα βρίσκει χώρους. Μένει η Γιουβέντους. Σέντρα για τον Μάντζουκιτς, καρφωτή κεφαλιά, χωρίς δύναμη, εύκολα πρώτο. Κάνει καταπληκτική προσπάθεια και πατάει η περιοχή, Εμενίκη. Σαν να σάστησε στην αρχή το σου, το Μπουφόν. Πέρασε μπάλα για τον Αλεξάνδρο, ρήγμα στην άμυνα του Ολυμπιακού από δεξιά. Ο Αλεξάνδρος σεντράρει, ο Ιγκουαΐν στην κίνηση, δεύτερη προσπάθεια. Γκολ από τον Ιγκουαΐν στο 69. Η Ιουβέντους ξεκλειδώνει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ανοίγει τον Ντόγκλας Κώστα, παίζει κάθετα για τον Τιμπάλα. Αυτός θέλει να περάσει από τον πρωτό, τόσο ο Έγγελς, αλλά συνέχεια βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Μάντζουκιτς για το 2-0 τον Μπιανκονέρι. Σε ρυθμούς ομίλων, Europa League ξανά ο Απόλλωνας με την πρώτη του φετινή εκτός έδρας αποστολή να τον φέρνει αντιμέτωπο με την Everton. Απόψε στις 10 η ομάδα της Λεμεσού θα αγωνιστεί στο Goodison Park, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά το 1-1 με την Λιόν στην πρώτη αγωνιστική. Άφησαν θετικές εντυπώσεις για μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι με την Tottenham, αλλά που ουσία δεν πήραν κάτι. Είναι ξεσημείωτο ότι στα 4 τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη η ομάδα δεν έχει σκοράρει ούτε μία φορά. Γεγονός που προκαλεί σχετικό προβληματισμό στην τεχνική ηγεσία. Στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Αλκή ίσως επανέλθει ο Μπερτόλιο, ενώ εχθές ανέβασε τους ρυθμούς του. Στην ανόρθωση υπάρχει ψυχολογική ανάταση ύστερα από την τέταρτη συνεχόμενη νίκη με την Δόξα. Επιστρέφει στα πιο δύσκολα η ομάδα του Ρόνι Λέβη αφού το Σάββατο παίζει με την πληγωμένη ΑΕΚ εκτός έδρας. Θα κυνηγήσει το διπλό για να αποδείξει ότι φέτος είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Έξω και πάλι ο Αζέρος Αράζ, ενώ μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες να προλάβει ο Ντάνιελ Πράνιτς. Θα είναι τεράστια οπισθοχώρηση αν χάσουν και από την ανόρθωση η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας μετρά 2 συνεχόμενες ήττες από Ομόνια και Σαλαμίνα. Ο Ιμαλόν Ντιάκεθ λέει στους διοικούντες ότι πιστεύει ότι η ομάδα θα κάνει το comeback. Αυξήθηκαν οι πιθανότητες να προλάβει ανόρθωση ο Τρισκόφσκι. Όσον αφορά την Ομόνια, τέθηκε νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Χριστοφή, ο οποίος σήμερα γίνεται 29 χρονών. Μάλλον ο Γκονζάλες θα παίξει στη θέση του Κύπριου Διεθνούς Εκστρίμ. Εκτίμηση ότι θα είναι περίπου 10.000 το Σάββατο στις εξέδρες του ΓΑΣΥΠΗ. Μήνυμα σε όσους πολεμούν την Ομόνια από τη θύρα 9 ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Εξέδωσαν σήμερα μακροσκελή ανακοίνωση. Στο Δασάκι που συνήθως δυσκολεύεται, πάει την Κυριακή το απόγευμα η ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι κυνηγούν επιστροφή στις νίκες με τον Εθνικό. Δεν παίζουν ο τιμωρημένος Ρεζέντε και ο τραυματίας Τζούνιορ. Στο Ρεζέντε, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε χθες βράδυ έξτρα ποινή 2 αγωνιστικών για την αποβολή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θέλουμε περισσότερα το μήνυμα του ΣΥΦΑΕΛ μέσα από σημερινή ανακοίνωση. Και μετά την αθλητική επικαιρότητα, επιστρέφουμε στο στούντιο και πάλι. Και έχουμε κοντά μας τώρα τον κύριο Σάβα. Σάβα είναι ο διευθυντής του Μελάθρου Αγωνιστών. Καλώς ήρθατε, κύριε Σάβα, στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Είστε εδώ για να μιλήσουμε για την ετήσια συναιστίαση, η οποία θα μας πείτε πού θα πραγματοποιηθεί και πότε. Μετά την περσινή επιτυχία που είχε συναιστίασή μας που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Μελάθρου, στους κήπους μας, αποφασίσαμε να την επαναλάβουμε και πάλι και θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου. Η όλη συναιστίαση είναι υπό την αιγίδα του εξοχότατου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Και σας προσκαλούμε να κοπιάσετε. Για ποιο σκοπό γίνεται συγκεκριμένη συναιστίαση? Η συναιστίαση, όπως και όλες οι φετινές εκδηλώσεις της Οδού Ελευθερίας για το Μέλαθρο, γίνονται για την οικονομική στήριξη του Μελάθρου και όπως έχουμε και εξαγγείλει, προχωρούμε με την επέκταση, οπότε όλα τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Πόσα άτομα τώρα φιλοξενούνται εκεί στο Μέλαθρο? Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στη στέγη ηλικιωμένη του Μελάθρου 45 άτομα και στη μονάδα αποκατάστασης άλλα 40. Αλλά λόγω του ότι δεν είμαστε συνεχώς, είμαστε συνεχώς γεμάτοι, προσπαθούμε να είναι και αυτός ο σκοπός της επέκτασης, να αυξήσουμε τις κλίνες μας σε ακόμα 32, που θα είναι για αποκατάσταση, τις οποίες ο Κυπριακός θα είναι στη διάθεση του Κυπριακού λαού. Η πολιτεία βοηθάει, η κυβέρνηση βοηθάει? Βοηθάει, είναι πάντα στο πλευρό μας και είμαστε σίγουροι ότι και αυτή τη φορά θα μας στηρίξει. Θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να απολαύσουν όσοι θα παρευρεθούν? Βεβαίως, ναι. Θα είναι μαζί μας ο γνωστός τραγουδιστής, ο Κύπριος, ο Γιώργος ο Σταματάρης, ο οποίος θα έχει όλη την επιμέλεια του προγράμματος και είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε πολύ ωραία όσοι ήρθείτε. Είσοδος, πόσο είναι το, πόσο κάνετε? Είσοδος είναι 20 ευρώ το άτομο, που περιλαμβάνει το φαγητό και πλούσιο κυπριακό ποτό. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούμε να δώσουμε? Βεβαίως, είναι τα τηλέφωνα του Μελάθρου στο 25 87 22 87, εσωτερική γραμμή 320, όπου μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας. Θα ήταν καλύτερα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι που παραλείψαμε να αναφέρουμε, που θέλετε να πείτε εσείς? Εντάξει, θέλουμε τον κόσμο να συνεχίσει να μας στηρίζει όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια και εμείς με τη σειρά μας προσπαθήσουμε να το ανταποδώσουμε με περισσότερες υπηρεσίες αλλά και περισσότερες κλίνες για να μπορούμε να εξυπηρετούμε περισσότερο κόσμο. Γιατί είναι και πολύ μεγάλο το έργο. Πολύ μεγάλο, ναι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη. Πάρα πολύ. Είναι ένα ζωντανό μνημείο το Μελαθρό Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Είναι κάτι που ελπίζουμε να μείνει με την πάροδο των χρόνων και είναι, ας το πούμε, το δώρο των αγωνιστών προς τον κυπριακό ελληνισμό. Γιατί αυτοί κάποτε θα φύγουν, αλλά το Μέλαθρο θα είναι εκεί. Και τώρα φαντάζομαι και με την επέκταση οι απαιτήσεις θα γίνουν πολύ πιο μεγάλες, δεν είναι? Πάρα πολύ πιο μεγάλες, τόσο και από πλευράς κόστους, αλλά και οι απαιτήσεις του κόσμου θα είναι πιο μεγάλες. Έχει ανεβεί πάρα πολύ. Είναι όμως και μια ευκαιρία για να εργοδοτηθούν και κάποιοι. Ακριβώς. Που είναι στην ανεργία, δεν είναι? Βεβαίως, θα ανοίξουν πάνω από 40 θέσεις εργασίας, οπότε σε 18 μήνες που θα είναι έτοιμο θα προκηρύξουμε αυτές τις θέσεις. Ανάμιση χρόνο λοιπόν. Ανάμιση χρόνο λοιπόν. Είμαστε στο στάδιο των προσφορών, οπότε πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και η ανέγερση του κτηρίου. Κλείνοντας, κύριε Σάββα, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά την ημερομηνία και Βεβαίως. Την ώρα. 5η 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένουμε στους κήπους του Μελάθρου. Και είναι πάντα για καλό σκοπό. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα μάλλον. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρακολουθείτε το σύντομο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Την κυβέρνηση της Κίνας για την στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης του Κυπριακού ευχαριστήσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση της πρεσβείας της Κίνας. Λύσεις, είπε, που θα σέβεται πλήρως το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα μετεξελίξει την Κύπρο σε ένα ομόσπονδο κράτος ελεύθερο από τις όποιες ξένες επεμβάσεις και εξαρτήσεις. Ένα φυσιολογικό κράτος, όπως έχει ορθά δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και σε συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και στην Κίνα, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε πραγματική φιλία και εμπιστοσύνη. Πρόσθεσε ότι οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας. Στο Ταλίν συναντώνται σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσεις του Παρισιού για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ταλίν μεταβαίνει σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αρχικά στην κορυφή της ατζέντας ήταν θέματα σχετικά με την ψηφιακή πολιτική, ωστόσο μεγάλο μέρος των συνομιλιών αναμένεται να αφιερωθεί στις αντιδράσεις των 27 για το σχέδιο που παρουσίασε ο Εμμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε μεταξύ άλλων την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλησης, όπως επίσης την δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, το δείπνο θα γίνει ανασκόπηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί ως προς το μέλλον της Ένωσης από την διακήρυξη της Μπράτισλάβας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο και του πρόσφατου οδικού χάρτη Γιούγκερ για μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη, που προβλέπει τη λήψη οριστικών αποφάσεων του 2019 μετά τον Brexit. Σε δηλώσεις προέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου με αφορμή και τη διαρροή βίντεο από ξυλοδαρμό δεσμοφύλακα στις κεντρικές φυλακές. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το συγκεκριμένο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποτελεί μαρτυρικό υλικό. Επισήμανε συγκεκριμένα πως για το συγκεκριμένο περιστατικό εκκρεμεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ποινική αυτή υπόθεση που αφορά την επίθεση κατά του δεσμοφύλακα ήταν ορισμένη σήμερα για ακρόαση στο δικαστήριο και ότι υπό αναφορά βίντεο αποτελεί μαρτυρικό υλικό. Τόνισε επιπρόσθετα πως η δημοσιοποίηση του δυνατό να επηρεάσει την πορεία εκδίκασης της υπόθεσης. Γι' αυτό η δημοσιοποίησή του ίσως να συνιστά παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Κάλεσε τις διοκτικές αρχές να εξετάσουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος που προκύπτει από την δημοσιοποίηση αυτή, πρόσθεσε. Τέλος, είπε πως μαθήματα διαφάνειας και εικόνας ενός σωστού υπουργού δεν μπορεί να αποδεχθεί από βουλευτές ενός κόμματος, το οποίο όταν ήταν στην κυβέρνηση συγκάλυπταν τα όσα απαράδεκτα συνέβαιναν στις φυλακές. Αδιανόητο και απαράδεκτο χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγχτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου το γεγονός ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δεν χτυπούν την κάρτα τους προκειμένου να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους. Εξάλλου, σε δηλώσεις του ενώπιον της Επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε με την θέση του ελεγχτή, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στην προσέλευση των γιατρών και των νοσοκόμων, κάτι το οποίο θα επιληθεί με την αυτονόμηση των νοσηλευτήριων. Ο Γενικός Ελεγχτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής παρουσίασε την ετήσια του έκθεση για το 2015. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Ελεγχτής της Δημοκρατίας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και ο Επικεφαλής και μέλη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη σημαντική μείωση του κόστους παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, επίσης, συζητήθηκαν και τα προβλήματα στα νοσοκομεία αλλά και οι τιμές των φαρμάκων. Έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη επίθεση στην οποία μέλη της ίδιας οικογένειας είχαν συλληφθεί μετά από καταγγελίες από συγγενικά τους πρόσωπα πως έπεσαν θύματα βιασμού και άσεμνων επιθέσεων όταν ήταν ακόμη ανήλικοι. Σήμερα το κακουργιοδικείο, που καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας συνεδρίαζε και κλεισμένο των θυρών, επέβαλε ποινές φυλάκισης 18 χρόνων στον 65χρονο πατέρα και 8 χρόνων στον γιο του, που τους έκρινε ένοχους σε μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν σεξουαλικής φύσεως αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού μεταξύ των ετών 1992 και 2009.
Οι κατηγορίες που αντιμετώπισαν οι δύο αφορούσαν άσεμνες επιθέσεις εναντίον ανήλικων συγγενικών προσώπων, ενώ και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι ότι σε μία περίπτωση βίασαν ο καθένας ξεχωριστά κορίτσι ηλικίας κάτω των 13 ετών. Ακόμη, ο 65χρονος κρίθηκε ένοχος ότι ασέλγησε και είχε διαβία στην ουσία με δύο νεαρούς ενήλικες άνδρες. Κοντά σας και πάλι, έχοντας ανοίξει τον φάκελο υγεία, μαζί μας η Χριστίνα Σιζοπούλου, δερματολόγος. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα μου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Στέφανη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις μυκητιάσεις του δέρματος. Και καταρχάς να πούμε τι είναι οι μύκητες, από πού προέρχονται. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που ενδεχομένως να ταλαιπωρήσει τον καθένα από εμάς κάποια στιγμή στη ζωή μας. Για το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους τρόπους μετάδοσης, mm-hmm. την πρόληψή του και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και ευτυχώς για όλες τις μικροβιακές λοιμώξεις, η μυκητίαση είναι μία από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες μικροβιακών λοιμώξεων. Υπάρχει ενδεδειγμένη και αποτελεσματική θεραπεία που είναι αυτή της αντιβιωτικής αγωγής. Λοιπόν, πώς μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο? Συνήθως οι μύκητες οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα, οι μύκητες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι δηλαδή για τις επιφανειακές μυκητιάσεις, γιατί υπάρχουν και εντοβάθη μυκητιάσεις οι οποίες αφορούν άλλα συστήματα του οργανισμού και εκεί η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, αλλά για τους μύκητες οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα, η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσα από τρίχωμα κατοικιδίων ζώων, από το χώμα και πολύ πιο σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι λοιπόν μια μεταδοτική νόσος, η οποία αν και δεν μεταδίδεται τόσο συχνά από τον ένα άνθρωπο στον άλλον, μπορεί να προσληφθεί από τον καθένα από εμάς, από το περιβάλλον. Mm-hmm. Ποια είναι έτσι εκείνα τα σημάδια που μας δείχνουν ότι έχουμε προσβληθεί από κάποιο μύκητα? Συνήθως η μυκητίαση του δέρματος ξεκινά σαν ένα σπυράκι κόκκινο, mm-hmm. το οποίο έχει πάρα πολύ έντονη φαγούρα. Η φαγούρα είναι πάντα απαραίτητη για τη διάγνωση των μυκητιασικών λοιμώξεων του δέρματος. Σιγά σιγά η βλάβη αυτή μεγαλώνει σε διάμετρο. Επεκτείνεται δηλαδή στο δέρμα. Και όσο περνούν οι μέρες, το κέντρο της βλάβης φαίνεται φυσιολογικό, υπάρχει υγιές δέρμα και η βλάβη πλέον προσομοιάζει με ένα δακτύλιο, με ένα κόκκινο δαχτυλίδι, το οποίο μπορεί να έχει και μια ελαφριά απολέπιση, δηλαδή ξεφλούδισμα, και το οποίο όσο περνάει ο καιρός διαστέλλεται και μεγαλώνει. Συνήθως, όταν προσβληθούμε από κάποιο μύκητα, παρουσιάζονται στο σώμα μας μία με δύο βλάβες. Είναι πολύ πολύ σπάνιο να έχουμε περιπτώσεις μυκητίασης εκτεταμένης, mm-hmm. που να υπάρχουν δηλαδή πολλαπλές βλάβες. Πόσα είδη υπάρχουν μυκητιάσεων? Καταρχήν, τα δερματόφυτα, οι πιο συχνοί μύκητες οι οποίοι επηρεάζουν το δέρμα, μπορεί να προσβάλλουν όχι μόνο την κερατίνη στη βάδα του δέρματος, αλλά και τα νύχια και τα μαλλιά. Αυτή είναι μία κατηγορία. Άλλη κατηγορία είναι η κάντιτα, η οποία είναι ένας μύκητας ο οποίος είναι μέρος της φυσιολογικής μας χλωρίδας, κυρίως απικίζει το γαστρεντερικό μας σύστημα, πιο σπάνια και την ουρογεννητική οδό, κυρίως στις γυναίκες. Και μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να αυξηθεί ο πληθυσμός της κάντιτα και να δημιουργηθεί λοίμωξη. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτή της ποικιλόχρου πιτηρίασης, η οποία θεωρείται ο μύκητας του καλοκαιριού, γιατί αγαπά πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας. Και αυτός ο μύκητας είναι μέρος της φυσιολογικής μας χλωρίδας και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να υπεραναπτυχθεί και να δημιουργήσει κάποιο δερματικό εξάνθημα. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι οι μύκητες εμφανίζονται και μας προσβάλλουν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι είναι ή είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου? Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια, γιατί είναι γεγονός πως οι μύκητες αγαπούν πολύ το υγρό, θερμό περιβάλλον. Έχουν μια έξαρση το καλοκαίρι. Έχουν μια έξαρση το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα σε χώρους καλού κλιματισμού, με ψηλές θερμοκρασίες, με τα ζεστά ρούχα τα οποία φοράμε και καταστρώσεις, τα κλειστά παπούτσια και τις χοντρές κάλτσες. Μπορεί και το χειμώνα να αναπτυχθούν συνθήκες υγρασίας, εφίδρωσης και ζέστης. Οπότε οι μύκητες δεν θεωρούνται κατεξοχήν πάθηση του καλοκαιριού, αλλά μπορεί να μας ταλαιπωρήσουν ολόχρονα. Τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε, Χριστίνα μου, για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις και ταλαιπωρία?
η πρόληψη και εδώ είναι καλύτερη mm-hmm. της θεραπείας. Αυτό είναι ένα δόγμα γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη, το οποίο ισχύει και προσπαθούμε και οι σύγχρονοι γιατροί να το εφαρμόζουμε. Τα μέτρα πρόληψης κυρίως έχουν να κάνουν με προσωπική ατομική υγιεινή. Καταρχήν, αν έχουμε μικρά παιδάκια στο σπίτι mm-hmm. και κατοικίδια, θα πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία των κατοικίδιων και την καλή τους κατάσταση. Γιατί πολλές φορές τα παιδάκια προσβάλλονται από τα mm-hmm. κατοικίδια τα οποία υπάρχουν στο χώρο του σπιτιού. Mm-hmm. Είναι πιο επιρρεπή δηλαδή τα παιδιά. Τα παιδιά συνήθως mm-hmm. είναι πιο επιρρεπή και τα παιδιά παρουσιάζουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο συχνά από ότι ενήλικες την μυκητιαστική λίμωξη του τριχωτού της κεφαλής, η οποία είναι πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση από τις άλλες, λόγω του ότι χρειάζεται συστηματική αγωγή. Χρειάζεται δηλαδή το παιδάκι να πάρει κάποιο σιρόπι, κάποιο χαπάκι αντιμυκητιαστικό και δεν μπορεί να περάσει μόνο με τη χρήση κρέμας. Οπότε προσέχουμε την καλή κατάσταση των κατοικιδίων μας, αποφεύγουμε την άσκοπη επαφή με αδέσποτα. Τα γατάκια ή τα σκυλάκια τα οποία έχουμε στο σπίτι θα πρέπει να τα βλέπει τακτικά χτινίατρος. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα προσωπικής υγιεινής είναι καταρχήν το να αποφεύγουμε τις συνθήκες ζέστης και υγρασίας. Ελαφρύ ντύσιμο, γρήγορο ντους μετά από συνθήκες παρατεταμένης εφίδρωσης. Άτομα τα οποία έχουν υπερυδροσία και είναι πολλά αυτά τα άτομα, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούν κάποια πούδρα πριν από γυμναστήριο ή από έντονη άσκηση, κυρίως στις πτυχές του σώματος, δηλαδή στις μασχάλες, στο σημείο συμβολής των ποδιών με τη λεκάνη, σε κάποιες γυναίκες κάτω από τους μαστούς, ώστε οι περιοχές αυτές, mm-hmm. οι οποίες είναι ιδιαίτερα υγρές, να είναι στεγνές λόγω της πούδρας, δηλαδή απορροφάει πούδρα τον υδρότα και ο υδρότας δεν μένει στο δέρμα για να δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για μύκητες. Και πολύ σημαντικό να προσέχουμε κυρίως στα πόδια, τα μεσοδαχτύλια διαστήματα, τα οποία ακόμα και μετά τον μπάνιο, οι περισσότεροι από εμάς δεν φροντίζουμε ώστε να τα στεγνώσουμε και μένει υγρασία, η οποία μπορεί να είναι παρατεταμένη. Ναι. Πώς θα τις αντιμετωπίσουμε τώρα αυτές τις μυκητιάσεις? Υπάρχει αντιμυκητιαστική θεραπεία τόσο σε μορφή κρέμας όσο και σε μορφή δισκίων. Τώρα, οι μυκητιάσεις του δέρματος, οι επιφανειακές μυκητιάσεις, ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στις κρέμες, τις αντιμυκητιαστικές. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας πως αν υπάρχει μια μυκητίαση του δέρματος και ο γιατρός μας συστήσει τοπική αγωγή, με χρήση κρέμας δηλαδή, αυτή θα πρέπει να γίνεται, να τη φέρνουμε εις πέρας. Δηλαδή, ακόμα και στη φάση που θα δούμε ότι το εξάνθημα υποχωρεί, δεν σταματάμε την αγωγή. Αυστηρά λέμε οι γιατροί πως θα πρέπει να συνεχίζεται η χρήση της τοπικής αγωγής έως και μία εβδομάδα μετά την υποχώρηση του εξανθήματος. Μα όπως και με όλες τις φαρμακευτικές αγωγές άλλωστε, πρέπει να ολοκληρώνεται, έτσι, κυρίως ο κύκλος. Κυρίως με τις αντιβιώσεις. Ναι. Ο λόγος είναι ότι ο μυκήτας επεκτείνεται φυγόκεντρα, απλώνει βλάβη, όπως είπαμε στην αρχή. Οπότε πολλές φορές εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε καταστείλει το πρόβλημα, μύκητες υπάρχουν υποκλινικά, χωρίς να φαίνονται δηλαδή, στην περιφέρεια της βλάβης και σταματώντας την αγωγή πρώιμα, μπορεί να βιώσουμε κάποια υποτροπή στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα το πιο σημαντικό είναι να εκτελούμε σωστά τις οδηγίες του γιατρού μας και ακόμα και αν υποχωρήσει το εξάνθημα έγκαιρα, εμείς συνεχίζουμε την αγωγή μέχρι το πέρας της. Συνήθως η αγωγή αυτή κρατάει 3-4 εβδομάδες. Α, πάει τόσο. Θέλει 3-4 εβδομάδες. Συνήθως οι μύκητες υποχωρούν στις 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής και εμείς συνεχίζουμε άλλη μία εβδομάδα τη θεραπεία ώστε να είμαστε ασφαλείς και να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει σωστή και αποτελεσματική θεραπεία. Από εκεί και πέρα, σχετικά με τη θεραπεία, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες μυκητιαστικών λοιμώξεων και κάποιες κατηγορίες ατόμων που πάσχουν από αυτές, mm-hmm. που θα πρέπει οπωσδήποτε να προβούν σε συστηματική αγωγή. Δηλαδή, χρήση αντιμυκητιαστικών δισκίων από το στόμα. Τα άτομα αυτά είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, το οποίο ρίχνει τις άμυνες του οργανισμού, ή άτομα τα οποία παίρνουν κάποιες ανοσοκατασταλτικές χρόνιες θεραπείες. Ένα απλό παράδειγμα είναι η χημοθεραπεία, η οποία δίνεται σε κάποιους ασθενείς, ή η χρόνια χρήση κορτιζόνης. Τα άτομα αυτά, ακόμα και αν έχουν μια πολύ περιορισμένη μυκητιαστική λοιμώξη, θα πρέπει να προβούν από την αρχή σε χρήση συστηματικής αγωγής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο μύκητας. Μια άλλη κατηγορία ατόμων είναι άτομα τα οποία πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία και άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη. Στα άτομα με διαβήτη, η αντιμετώπιση της οποιασδήποτε μικροβιακής λοίμωξης του δέρματος απαιτεί συστηματική αγωγή, λόγω του ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκριθούν τα άτομα αυτά αποτελεσματικά.
Άρα υπάρχει μια προδιάθεση σε αυτές τις κατηγορίες που μας έχεις πει και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Ιδιαίτερα προσεκτική mm-hmm. στην πρόληψη mm-hmm. και στη θεραπεία να μην πειραματιζόμαστε mm-hmm. με τοπική αγωγή, mm-hmm. γιατί το πιο πιθανό ότι θα αποτύχει και το άτομο καθυστερημένα και σε μια χειρότερη ίσως mm-hmm. κλινική κατάσταση θα αναγκαστεί να πάρει φάρμακα από το στόμα. Επίσης, άλλος ένας μύθος για τη θεραπεία των μυκητιασικών λοιμόξεων, για τις μυκητιάσεις στα νύχια. Δεν ισχύει πως μπορούν αυτές να ξεπεραστούν με τη χρήση κάποιων βερνικιών, κρεμών, σπρέι ή με θεραπείες λέιζερ. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις ατόμων που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πάρουν τη συστηματική αγωγή από το στόμα. Επειδή όμως η μυκητίαση στα νύχια δεν βρίσκεται στο κομμάτι του νυχιού το οποίο εμείς βλέπουμε, στην κερατίνη, στη βάδα του νυχιού, αλλά βαθιά μέσα στο δέρμα, εκεί που είναι η μήτρα του νυχιού, θα πρέπει για να κάνουμε αποτελεσματική θεραπεία να δώσουμε κάτι το οποίο θα το πάρει το άτομο συστηματικά και μέσα από την κυκλοφορία θα φτάσει στη μήτρα του νυχιού και θα τη θεραπεύσει. Τα φάρμακα για τους μύκητες κάποιες φορές αντενδείκνυται αν το άτομο έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα με το σηκώτη. Οπότε εκεί θα πάμε σε κάποιες θεραπείες με κρέμες, με σπρέι, με λέιζερ, παρηγορητικές όμως. Δεν θα εξολοθρεύσουμε το μύκητα, θα βελτιώσουμε mm-hmm. την εικόνα του νυχιού. Επειδή ανέφερες τα νύχια προηγουμένως, ναι. Οι γυναίκες που συνήθως βάφουν τα νύχια τους συχνά και για αρκετό διάστημα, όταν τα ξεβάψουν, πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι κίτρινα. Είναι μύκητα σε αυτό το πράγμα? Όχι. Η κίτρινη χρειά που έχουν τα νύχια μετά από τη χρήση του βερνικιού ή των άλλων πιο σκληρών προϊόντων mm-hmm. τα οποία χρησιμοποιούμε τελευταίως οι γυναίκες, είναι απλά το υπόλοιμα της χρωστικής την οποία mm-hmm. έχει δεχτεί το νύχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ του βερνικιού νυχιών και των μυκητιασικών λοιμόξεων, είναι ότι στην περιποίηση που γίνεται, στη φάση της περιποίησης πριν να τοποθετηθεί το βερνίκι, καμιά φορά τραυματίζουμε τη συμβολή του νυχιού με το δέρμα, γίνεται εκεί μια αποκόλληση, δημιουργείται μια πύλη εισόδου για τους μύκητες και ξεκινά έτσι μια μυκητιασική λοίμωξη. Το βερνίκι όμως αυτό καθε αυτό και είναι λογικό, γιατί εφαρμόζεται σε ιστό ο οποίος είναι νεκρός, δεν είναι σε ζωή, δεν είναι βιώσιμος ιστός το νύχι. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Απλά προσέχουμε να κάνουμε ευγενικούς χειρισμούς, ήπιους χειρισμούς και να γίνεται μια περιποίηση με σωστές συνθήκες στεγνώματος της περιοχής. Το καλοκαίρι καλό είναι οι γυναίκες να αφκάνουν και το πεντικιούρ, να φοράνε ανοιχτά παπούτσια ώστε να φαίνεται και να έχουμε και προστασία από τους προδιαθεσικούς παράγοντες των μυκητιάσεων. Μάλιστα, τελειώνοντας, ένα τελευταίο μήνυμα έτσι, που θέλεις να στείλεις. Σχετικά με τους μύκητες, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να μας προσβάλλει. Δεν είναι έντονα μεταδοτικό από άτομο σε άτομο, οπότε δεν πρέπει να δημιουργείται αυτή η προκατάληψη της μολυσματικής νόσου με την έννοια κάποιου ισχυρά μεταδιδόμενου νοσήματος και καλύτερα είναι να απευθυνόμαστε εξ αρχής στο γιατρό μας για θεραπεία, γιατί καμιά φορά η λανθασμένη χρήση κορτιζόνης στους μύκητες, νομίζοντας εμείς ότι έχουμε κάποια μορφή εκζέματος, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια απλή κορτιζόνη που έχουμε στο σπίτι. Η κορτιζόνη τροφοδοτεί τους μύκητες και κάνει μια επιφανειακή λίμωξη βαθιά και πιο ανθεκτική στη θεραπεία. Οπότε καλύτερα να συμβουλευόμαστε πάντοτε τους ειδικούς, το γιατρό μας. Χριστίνα Σιζομπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Να πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε κάποια θέματα από τον διεθνή χώρο και επιστρέφουμε για να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρηλυκός ιδρυτής του περιοδικού Playboy, Hugh Hefner. Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, ο Χέφνερ πέθανε από φυσικά αίτια την ώρα που είχε δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα. Σε δηλώσεις του, ο γιος του Κούπερ είπε πως ο πατέρας μας έζησε μια εξαιρετική και γεμάτη ζωή ως πρωτοπόρος των μίντια και του πολιτισμού. Ήταν ηγετική φωνή πίσω από μερικά από τα σπουδαιότερα κοινωνικά και πολιτιστικά κινήματα της εποχής μας, υποστηρίζοντας την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική ελευθερία. Ο Χέφνερ γεννήθηκε στο Σικάγο στις 9 Απριλίου του 1926. Το 1953 δημιούργησε το Playboy, το πλέον δημοφιλές ανδρικό περιοδικό στον κόσμο.
Στελέχη των εταιριών Google, Facebook και Twitter κλήθηκαν και επισήμως να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας για τη φερόμενη ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Η συνεδρίαση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου. Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πάντα εχθρικά απέναντί του. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί εάν η Μόσχα χρησιμοποίησε κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το Facebook, μετά από πιέσεις, παρέδωσε ήδη στο Κογκρέσο το περιεχόμενο διαφημιστικών μηνυμάτων και αναρτήσεων πολιτικού περιεχομένου που αγοράστηκαν ή καταχωρήθηκαν από εταιρείες ρωσικών συμφερόντων. Οι εν λόγω αναρτήσεις ήταν συκοφαντικές απέναντι στην υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρη Κλίντον, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Το Twitter αλλάζει. Μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε με 140 χαρακτήρες. Όμως η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά πείραμα στο οποίο θα λάβει μέρος περιορισμένος αριθμός χρηστών. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν αναρτήσεις με διπλάσιο όριο χαρακτήρων, δηλαδή με 280. Σύμφωνα με την εταιρεία, το τελευταίο διάστημα υπήρχε προβληματισμός για το κατά πόσο οι χρήστες μπορούν να εκφράζονται ικανοποιητικά μέσα σε ένα τόσο στενό πλαίσιο. Μια μικρή ομάδα αθλητών ασκείται στο προπονητικό κέντρο του ΑΣΚΑΠΑΤ. Είναι πρόσφυγες που μετέχουν για πρώτη φορά στους ασιατικούς αγώνες κλειστού χώρου και πολεμικών τεχνών. Είναι από το Νότιο Σουδάν και ζουν ως πρόσφυγες στην Κένια. Προπονήτρια και καθοδηγητής της ομάδας, μια θρυλική μορφή του μαραθωνίου, η Τέγκλα Λαρούπε, ακτιβίστρια του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών της Αφρικής. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός είναι ένα κλειδί το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό που θέλω να πετύχω μαζί τους είναι στο μέλλον να κατακτήσουν μετάλλια και να έχουν μια καλύτερη ζωή και εκπαίδευση. Πλέον πηγαίνουν στο σχολείο τους. Βοηθώ να εξισορροπούν την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, λέει η Λαρούπε. Η Τέκλα Λαρούπε συγκέντρωσε την ομάδα της από ένα κέντρο προσφύγων στην Κένια. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ προπονήθηκαν στις παρυφές του Ναϊρόμπι και μετέβησαν στο Ασγκαμπάτ για να μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης. Οι πρόσφυγες δεν είναι εγκληματίες, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Μόνο η βία τους κάνει να φεύγουν για να γίνουν πρόσφυγες. Ο αθλητισμός είναι ένα παράδειγμα ειρήνης. Μπορεί να μην κατέκτησαν μετάλλια, αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί, καθώς ο κυρίαρχος ήταν να γίνουν μέλη της μεγάλης αθλητικής οικογένειας. Έχω κάνει κάποιους φίλους εδώ, έμαθα τα ονόματά τους και αυτοί γνώρισαν εμένα. Το όνειρό μου είναι όταν πετύχω να βοηθήσω τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο όνειρο της Τέκλα Λαρούπε και των παιδιών αυτών είναι να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο Νότιο Σουδάν. Εκεί θα γίνουν πρεσβευτές του αθλητισμού και της ειρήνης. Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Υγείας Ανάπας. Κύριε Καρούσο, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πούμε για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο σας σήμερα. Όμως να ξεκινήσω έτσι με το πλούσιο, πολύ πολιτιστικό προφίλ που έχει ο Δήμος της Αγίας Ανάπας. Πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είχαμε πρόσφατα το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ. Μόλις ολοκληρώθηκε την Κυριακή, την περασμένη, το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ της Αγίας Νάπας. Ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια από μια ομάδα εθελοντών και που στόχο είχε και ακόμα έχει να στηρίξει τον τουρισμό με παράδοση και πολιτισμό. Το φεστιβάλ έληξε με εξαιρετική επιτυχία. Ιδιαίτερα το Σάββατο που ήταν και η μέρα της κορύφωσης του φεστιβάλ με μια συναυλία από τη Συμφωνική Ορχήστρα, την Ελευθερία Αρβανιδάκη και τους τενόρους του 21ου αιώνα και ταυτόχρονα στον χώρο του φεστιβάλ υπήρχε παράδοση, συμμετείχαν τεχνίτες που έδειξαν τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ήταν και αρκετές χιλιάδες κόσμο επισκεφτήκαν το φεστιβάλ και είμαστε σίγουροι ότι έχουν φύγει με θετικές αναμνήσεις και εμπειρίες και από την Αγία Νάπα αλλά και από το φεστιβάλ το οποίο εμείς θέλουμε να το αναβαθμίζουμε χρόνο με χρόνο και να το βελτιώνουμε. Στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ υπογράφηκε και το πρωτόκολλο αδελφοποίησης μεταξύ της Αγίας Νάπας και της ρώσικης της πόλης Γκέλεντζικ.
Το Γελεντζίκ είναι μια πόλη, είναι ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα της Ρωσίας, το οποίο υποδέχεται 4 εκατομμύρια τουρίστες μέσα σε 2,5 μήνες τουριστικής περίοδου και είναι 1 ώρα και 50 λεπτά από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, ένα τουριστικό θέρετρο το οποίο είναι γνωστό για τις παραλίες του, για τα παραλιακά του μέτωπα, για τα θεματικά του πάρκα, για τα ξενοδοχεία του, την ασφάλεια του και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Και υπάρχει και σημαντικό το ελληνικό στοιχείο. Εκεί υπάρχουν 7.000 ελληνικής καταγωγής, ρωσιοελληνικής καταγωγής που μένουν εκεί και έγινε η πρωτοβουλία, έγινε η γνωριμία. Είδαμε ότι μπορούν οι δύο πόλεις να αξιοποιήσουν σημαντικά η μία τα πλεονεκτήματα της άλλης, ιδιαίτερα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και να προβάλλουμε ο ένας στο δήμο του άλλου, γιατί και όπως είπα, είναι, η ρωσική αγορά για μας είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά. Είναι περίπου το 35% του τουριστικού μας προϊόντος και με αυτήν την αδελφοποίηση κλειδώσαμε ουσιαστικά αυτήν τη συνεργασία με την οποία έχουμε βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Γίνονται επενδύσεις από Ρώσους στην Αγία Νάπα. Αγοράζουν ακίνητα. Γίνονται επενδύσεις από Ρώσους στην Αγία Νάπα, τόσο και σε σπίτια οικιστική ανάπτυξη, αλλά ιδιαίτερα και σε ξενοδοχεία και άλλου είδους αναπτύξεις. Η Αγία Νάπα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από την ανακοίνωση της υλοποίησης της Μαρίνας της Αγίας Νάπας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο επενδυτής της Μαρίνας είναι ο Νακύπος Αγούρη, ένας από τους πιο γνωστούς και αξιόπιστους επενδυτές στον κόσμο. Αυτό το όνομα, σε συνδυασμό με το έργο της Μαρίνας, έχει φέρει και αρκετούς άλλους επενδυτές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν γη για να κάνουν διάφορες αναπτύξεις, οι οποίες έχουν σχέση με τον τουρισμό. Εμείς στο Δήμο της Αγίας Νάπας προτιμούμε να έχουμε παραγωγικές προς την τοπική οικονομία αναπτύξεις, παρά σπίτια, οι βίλες ή άλλοι τους αναπτύξεις, οι οποίες είναι απλά είναι προσωρινό το όφελος τους. Τις χαιρετίζετε λοιπόν αυτές τις επενδύσεις. Χαιρετίζουμε. Έχουμε περίπου 15 ξενοδοχεία, νέες πολεοδομικές αιτήσεις ή αιτήσεις που έχουν εκδοθεί, τα οποία θα ξεκινήσουν τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί είναι ξένοι επενδυτές, αρκετοί είναι Κύπροι, αρκετοί είναι ντόπιοι, οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει τα θετικά του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και τα τουριστικά κίνητρα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση το 2013. Και αυτόν και τρέχουν, τα οποία θα λήξουν συνόμοι, αυτόν και τρέχουν και πολλοί να προλάβουν να πάρουν τις άδειες τους για να υποφεληθούν από αυτά τα κίνητρα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, από τις νέες εξαγγελίες, τις τελευταίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είστε ευχαριστημένος? Βεβαίως και είμαστε ευχαριστημένοι. Καταρχήν, είμαστε ευχαριστημένοι σαν επαρχία μοχός του. Η επαρχία μοχός του πάντα ήταν ο φτωχός συγγενής στις εξαγγελίες του κράτους. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2015 με την πρώτη του επίσκεψη και τις εξαγγελίες απέδειξε ότι η επαρχία μοχός του αντιμετωπίζεται πλέον ισότιμα με τις άλλες, με τις υπόλοιπες επαρχίες. Να πω ένα παράδειγμα, από 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε στον προϋπολογισμό το 2011, θυμάμαι καλά, για αναπτυξιακά έργα στην επαρχία μοχός του, φτάσαμε το 2015 να ανακοινώνει ο Πρόεδρος 95 εκατομμύρια εξαγγελίες και το 2017 να ανακοινώνει επιπλέον 34 εκατομμύρια σε αναπτυξιακά έργα. Στο Δήμο Αγίας Νάπας είχαμε περίπου 12 εκατομμύρια το 2015 τα οποία ανακοινωθήκαν. Ήταν 6,5 εκατομμύρια το παραλιακός πεζόδρομος, ο οποίος είναι προς υλοποίηση. Ήταν 2,5 εκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μαζί με το Δήμο Παραλιμνίου. Τα 2,5 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο Δήμο Αγίας Νάπας, που στόχο έχει να φτάσουμε 50% ανακύκλωση των Δήμων. Αυτό είναι προς υλοποίηση σήμερα το πρόγραμμα. Και πολύ σημαντικές ήταν οι εξαγγελίες του για το χαρακτηρισμό της Αγίας Νάπας ως αστικό κέντρο μαζί με το Παραλίμνη και τα έργα τα οποία διεκδίκησαμε και κερδίσαμε. Λόγω αυτού που είναι η μετατροπή του Μεσαιωνικού Μοναστηριού σε αρχαιολογικό μουσείο και ερευνητικό κέντρο, με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η ανάπλαση των δρόμων του κέντρου Δεύκουρα 3 για να έχει πάρει ακόμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που είναι για έναν περιβαλλοντικό θεματικό πάρκο. Τα δύο πρώτα έργα, το μοναστήρι και η Δεύκουρα 3, θα προκηρύξουν προσφορές τον επόμενο μήνα για το μοναστήρι και σε 3 μήνες περίπου για την Δεύκουρα 3. Το 2017 συνέχιζε ο Πρόεδρος να στηρίζει την Αγία Νάπα.
Και είχαμε επιπλέον ανακοινώσεις, όπως επιπλέον ποσόν για τα έργα του κέντρου που θέλουμε να κάνουμε τις αναπλάσεις. Μερικά μικρά έργα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, όπως στήριξη για των τεχνητών ύφαλων, επιπλέον ποσόν 300.000, η ανάπλαση του ποδηλατοδρόμου αστυνομίας μέχρι και τον Πρωταρά, ακόμα μισό εκατομμύριο ευρώ περίπου. Αρκετά μικρά τα οποία ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο, αλλά και σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσει και η μελέτη πλέον για αντιμετώπιση της διάβρωσης που έχουμε στις παραλίες μας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα έργο περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για αντιμετώπιση της διάβρωσης των παραλίων, το οποίο εμείς θέλουμε να γίνει η αντιμετώπιση αυτή με ήπιες παρεμβάσεις, όχι με σκληρές παρεμβάσεις. Επομένως, μπήκε και αυτό το έργο, ξεκινούμε και την προετοιμασία για αυτό το έργο. Εμείς φυσικά δεν μένουμε εκεί. Εμείς θέλουμε και διεκδικούμε και ακόμα και αρκετά άλλα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχει στήριξη εκεί. Σημαντικό όμως ήταν και είναι και οι πολιτικές αποφάσεις που πήρα για την περιοχή και για την Κύπρο γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα για την περιοχή μας, πρόεδρος και κυβέρνηση. Και τι εννοώ. Το 2013 ή αρχές του 2014 είχαμε τη φιλελευθερωποίηση των πτήσεων από τη Ρωσία. Ήταν κλειδωμένες οι πτήσεις πριν. Μπορούσαν μόνο δύο εταιρείες να πετούν και χρειαζόταν άδεια κάποιος άλλος αερομεταφορέας για να βάλει πτήσεις. Αυτό εμπόδιζε αρκετούς τουριστικούς πράκτορες να βάλουν τα δικά τους αεροπλάνα. Είναι απελευθερωμένες πριν οι πτήσεις και συνδυάστηκε με μια σημαντική αύξηση στο ρωσικό τουρισμό. Έχουμε τα κίνητρα του 20% τα πολεοδομικά, τα οποία η περιοχή μας τα έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο. Έχουμε απόφαση πολιτική, πλέον ενώνεται η περιοχή μας και ιδιαίτερα τα δύο τουριστικά θέατρα της Αγίας Ναύας και του Πρωταρά με απευθεία σύνδεση με λεωφορείο στα δύο αεροδρόμια. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή θα μπορεί κάποιος όταν φτάνει με τη Ryanair στην Πάφο ή με κάποια άλλη εταιρεία με πολύ φθηνό εισιτήριο να έρχεται στην περιοχή μας. Το ίδιο θα γίνει με τη Λάρνακα, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Τα αστικά κέντρα για να μας παρελμνίου. Η περιοχή μας έχανε περίπου 12 εκατομμύρια κάθε 7 ετία, γιατί δεν είμαστε χαρακτηρισμένοι ως αστικό κέντρο. Δεν υπήρχε. Διότι είναι κατεχόμενο το αστικό μας κέντρο, είναι αμόχωστος, που ελπίζουμε σύντομα να επιστραφεί πίσω σε εμάς και να αποκτήσουμε πίσω το αστικό μας κέντρο. Είναι προσωρινός ο χαρακτηρισμός μας. Και αυτά τα λεφτά που έπρεπε να παίρνει η επαρχία Αμοχώστου τα μοιραζόνταν οι άλλοι τέσσερις μεγάλοι δήμοι. Τώρα μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτή την πίτα και έχουμε γι' αυτό το όφελος. Αλλά όλη η επαρχία πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Όλοι σχεδόν οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν λάβει μεγάλα και σημαντικά έργα από αναπλάσεις. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω κιόλας. Με όλα αυτά τα έργα που γίνονται, υπάρχει έτσι διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου, γιατί ακούμε πάρα πολλά. Βεβαίως και υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου. Να πούμε ότι εμείς κάνουμε και τις ετήσιες μας πανδημοτικές συνελεύσεις. Δημοσιεύουμε αρκετά στοιχεία για να γνωρίζει ο Δημότης το πώς πάει ο Δήμος οικονομικά. Έχουμε ανοίξει πλέον το πόρταλ το ενημερώνω.agiannapa.org.cy που μπορεί οποιοδήποτε Δημότης να ρωτήσει οτιδήποτε δημόσια ή να ενημερώσει κάποιον πρόβλημα ή για οτιδήποτε έχει σχέση με το Δήμο, από τα οικονομικά του μέχρι και τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν. Εμείς πετύχαμε τα τελευταία χρόνια από έναν προϋπολογισμό από έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ να φτάσουμε σχεδόν τα 15, σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ αύξηση στα έσοδα του Δήμου και από ένα έλλειμμα του 1 εκατομμύριου ευρώ να έχουμε πλεονάσματα 2,5 εκατομμύριων ευρώ ετησίως, παρόλο ότι έχουν μειωθεί όλα κρατικές χορηγίες, η εξωτερική βοήθεια που υπήρχε στο Δήμο. Και σημαντικό για μας πλέον τώρα είναι ότι στους προϋπολογισμούς που καταρτίζουμε έχουμε πλέον τα λεφτά, το πλεόνασμα για να βάλουμε και τη δική μας συνεισφορά στα πολεοδομικά έργα που έρχονται. Ένα έργο όπως το παραλιακό μέτωπο που είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ, το 1/3 είναι η συνεισφορά του Δήμου. Τώρα τα έχουμε και μπορούμε να τα βάλουμε. Τα πρακτικά μας έχουμε αρκετές αποφάσεις τις οποίες θα δημοσιεύουμε. Έχουμε γίνει ο πρώτος Δήμος ο οποίος έχουμε δείξει ζωντανά, μεταδώσει ζωντανά συνεδρία του από το διαδίκτυο. Και προχθές με τις εξαγγελίες του Προέδρου για το ότι θα πληρωθούν οι δόσεις των εγγυημένων δανείων από την κυβέρνηση, από τους Δήμους, εμείς θα έχουμε ένα όφελος περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο. Έχουμε λάβει απόφαση ότι αυτό θα επιστραφεί πίσω στους Δημότες υπό μορφή αναπτυξιακών έργων μέσω συμμετοχικού προϋπολογισμού. Δηλαδή θα προτείνουν οι Δημότες διάφορα έργα
και μετά με τη δική τους συμμετοχή και επιλογή θα επιλεγούν ποια έργα θα υλοποιήσουμε μέσω αυτού του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Θα έχουν οι δημότες το δικό τους μερίδιο στον προϋπολογισμό και αναμένω, θα ανακοινώσουμε τη διαδικασία τις επόμενες ημέρες και αναμένω από τους δημότες αλλά και τα οργανωμένα σύλλογα να υποβάλουν προτάσεις, εισηγήσεις για να το προχωρήσουμε με συμμετοχικό τρόπο βλέπουμε, να το υλοποιήσουμε. Όπως βλέπουμε και στο τιτλάκι μας, είναι όντως πόλος έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες η Αγία Νάπα κάθε χρόνο. Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος πώς ήταν? Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος είναι ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα, 100% πληρότητες. Φέτος υπολογίζουμε στο Δήμο της Αγίας Νάπας να ξεπεράσουμε τα 5 εκατομμύρια σε διανυκτερεύσεις, τα οποία θα έχουν έναν όφελος προς τον τουρισμό περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τον τουρισμό. Πάμε γεμάτοι ακόμα. Θα συνεχίσει αυτό το... Πότε τελειώνει? Η τουριστική περίοδος θα τελειώσει αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές πληρότητες και πρώτες 15 του Νοεμβρίου θα είναι ικανοποιητικές. Mm-hmm. Μετά 15, 17 και 20 Νοεμβρίου θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία. Θα μείνουν κάποια νύχτα για το χειμώνα. Συνεχίζονται οι ανακαινήσεις. Υπάρχει θέλει ένας τουρισμός, έρχεται κόσμος. Υπάρχει, έχουν γίνει για πρώτη φορά, έχουν γίνει αρκετά συμβόλαια. Χειμερινός, συγγνώμη, ναι. Έχουν γίνει αρκετά συμβόλαια από πράκτορες για χειμερινό τουρισμό που ειδικεύονται ιδιαίτερα από Σκανδιναβούς και θα μείνουν μερικές μονάδες ανοιχτές. Υπάρχει ο αθλητικός τουρισμός που έρχεται Γενάρη, Φεβράρη, Μάρτιο, είναι περίπου 140 ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες επιλέγουν την Αγία Νάπα και το αθλητικό της κέντρο για να ετοιμάσουν την προετοιμασία τους, αλλά και εμείς ετοιμάζουμε διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που στόχο έχουν να φέρουν τόσο Κύπρους αλλά και ξένους στο Δήμο μας, όπως ένας μαραθώνιος, ένας νυχτερινός δρόμος που χιλιάδες δρομείς θα τρέχουν με ειδικό φωτισμό, θα είναι 5 χιλιόμετρα που θα είναι αρκετά εντυπωσιακός. Μία ημέρα για τα αυτοκίνητα αντίκας, αυτό θα είναι 20 Οκτώβρη, που θα γίνει κάτω στο λιμανάκι μου, πάλι θα είναι εντυπωσιακά. Και προσπαθούμε με διάφορου τύπου εκδηλώσεις να προσελκύσουμε κόσμο και το χειμώνα και σταδιακά, χρόνο με χρόνο, προσπαθούμε 15 μέρες πριν, 15 μέρες μετά, να γεμίζουμε αυτές τις ημέρες και μετά το επόμενο χρόνο αμέσως να επεκτείνεται περαιτέρω αυτή η προσπάθεια. Πείτε μου κάτι, έχετε σοβαρό πρόβλημα με το θέμα της χορύπανσης εκεί στην Αγία Νάπα? Όχι μόνο εμείς, ολόκληρη Κύπρος, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί το τουριστικό θέατρο είναι ένα μαζί με τα κέντρα αναψυχής, αλλά και αρκετούς κατοίκους. Ψηφίστηκε ένας νόμος πέρσι, ο οποίος είχε και τη δική μας συμμετοχή, ο οποίος είναι αρκετά πρωτοποριακός, όχι μόνο για την Κύπρο, για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά λέει ότι θα μπουν όρια και πρέπει να εγκαταστήσει το κέντρο αναψυχής, μετρητή, κόφτη, για να βεβαιωθούμε ότι θα εκπέμπει ήχο στα όρια τα οποία θα τεθούν, τα ανώτατα όρια θα τεθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μετά ο Δήμος μπορεί να κατεβάσει, αν υπάρχει πρόβλημα σε μια περιοχή, το όριο. Φέτος δεν μπήκε σε ισχύ ο νόμος, αλλά φέτος δεν προλάβαμε, δεν έγιναν όλα τα προαπαιτούμενα για να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος. Και μιλώ για την εκτελεστική εξουσία. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τις μετρήσεις καταρχήν και ουσιαστικά είχαμε έναν νόμο και έχουμε ακόμα σε εφαρμογή που λέμε αν επιτρέπεται να εκπέμπεις ήχο, αλλά δεν σου έχω θέσει το ανώτατο όριο πόσο πρέπει να εκπέμπεις. Και φέτος η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει, διότι βάσει του νέου νόμου δεν μπορεί να είναι στο Δήμο αυτή η εξουσία. Και αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το παραθυράκι, με αποτέλεσμα να έχουμε παράπονα από ξενοδόχους για χορύπανση, να έχουμε παράπονα από κατοίκους, από κέντρα αναψυχής μεταξύ τους. Και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δικαιούται πλέον κάποιος να εκπέμπει ήχο μέχρι τις 2.30 καθημερινά και μέχρι και τις 3.30 Παρασκευή Σάββατο, δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Έτσι, για να κάνουμε μια παρομοίωση, είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο, λέμε απαγορεύεται η ταχύτητα. Τρέχει κάποιος 200-300 χιλιόμετρα, σταματά ο αστυνομικός και του λέει αυτός που καταγγέλλεται πόσο πρέπει να τρέχω, δεν υπάρχει το όριο. Αυτό ναι. Έχουμε σήμερα, γι' αυτό πρέπει θα επιληθεί μέχρι την επόμενη σεζόν. Έχουν αρχίσει οι μελέτες.
Και εμείς αναμένουμε πλέον να μας στείλουν τις μετρήσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν οι υπόλοιποι δήμοι στην Κύπρο να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία. Πρέπει να γίνει κάποια αρχή όμως. Έχουμε κάποιες αλλαγές τις οποίες θα προτείνουμε για καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Η Ένωση Δήμων προχθές έχει ζητήσει πάλι μια επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών να ανασταλεί ο νόμος μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα και μετά να εφαρμοστεί. Αναμένουμε τις εξελίξεις και σίγουρα πρέπει να βρούμε λύση πριν να ξεκινήσει η επόμενη τουριστική περίοδος. Με το θέμα των ναυαγουσωστών, εσείς είχατε κάποιο πρόβλημα ή το έχετε επιλύσει, γιατί άλλοι δήμοι είχαν σοβαρό πρόβλημα. Εμείς στην επαρχία Αμοχώστου έχουμε κάποια διαφορετική διευθέτηση μαζί με την κυβέρνηση και την επαρχιακή διοίκηση για τους ναυαγουσωστές. Ουσιαστικά τους ναυαγουσωστές τους προσλαμβάνει και τους πληρώνουν οι δήμοι για να έχουμε και περισσότερο έλεγχο και περισσότερη ευελιξία. Και δεν είχαμε κανέναν απολύτως πρόβλημα. Είναι στελεχωμένες οι παραλίες μας. Μάλιστα, είχαμε μέχρι και τις 7, ακόμη και 7.30 το απόγευμα υπηρεσία ναυαγουσώστη στις παραλίες μας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είναι γεμάτες οι παραλίες μας ακόμα και έχουμε ακόμα ναυαγουσώστες. Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς. Και από ό,τι φαίνεται το γεγονός ότι έχουμε εμείς τη διαχείριση των ναυαγουσωστών είναι όχι μόνο προς όφελος του Δήμου, αλλά και προς όφελος του επισκέπτη των παραλίων, διότι έχει ασφάλεια και ευελιξία, περισσότερες ώρες, στελεχωμένη υπηρεσία με ό,τι χρειάζεται και πραγματικά τους αξίζουν και συγχαρητήρια τους ναυαγουσωστές, διότι έχουν κάνει αρκετές διασώσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παραλίες να έχουν. Μακάρι να μπορούσαν όλοι οι Δήμοι να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πούμε για το 12ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Αγίας Νάπας. Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ είναι για μένα η καλύτερη και πιο ποιοτική πολιτιστική εκδήλωση που υπάρχει στην Κύπρο. Ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια. Διοργανώνεται μέσα στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι. Είναι διεθνής πλέον η εκδήλωση. Συμμετέχουν σχήματα που έχουν σχέση με το μεσαιωνική μουσική, με θέματα που έχουν σχέση με το μοναστήρι από όλη την Ευρώπη. Φέτος θα έχουμε συμμετοχές από τη Τσεχία, από τη Γερμανία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ιταλία, Ελλάδα, ξυλοπόδαροι, μάσκες από τη Βενετία, άλλα σχήματα από την Ιταλία που κάνουν παρελάσεις με σημαίες. Και γίνεται και μια αρκετά μεγαλεπίβολη παρέλαση, ιδιαίτερα στα εγγένεια του φεστιβάλ. Πότε του ξεκινάει? Ξεκινάει 7 του Οκτώβρη, θα πάει μέχρι τις 14. Είναι κάθε βράδυ μια εκδήλωση μέσα στο μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι γεμάτο κάθε βράδυ. Εκτός από τα πολιτιστικά συναυλίες που συνάδουν με το χώρο, τη μοναδικότητα του χώρου που είναι το μοναστήρι, θα έχουμε και θεατρικά από το θεατρικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μια εβδομάδα η οποία η Αγία Νάπα είναι γεμάτη από κόσμο. Προσελκύει τουρίστες, δείχνουν ενδιαφέρον. Αρκετοί τουρίστες έρχονται κάθε βράδυ, δίνουν κάθε βράδυ το παρόν τους. Και το πιο σημαντικό είναι μετά, όταν τελειώσει το φεστιβάλ, όλοι αυτοί που συμμετέχουν, αυτά τα 10-15 σχήματα, περπατούν στην πόλη και δίνουν το μήνυμα του φεστιβάλ και εκτός του μοναστηριού. Αλλά όπως είπα και πριν, σημαντική είναι και η παρέλαση μεσαιωνική, όπου διάφορα οργανωμένα σύνολα, συν αυτοί που συμμετέχουν, κάνουν μια παρέλαση έτσι αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα στα εγγένεια. Υπάρχουν άλογα, υπότες, άμαξες. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό πάντως. Είναι πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό, και το οποίο συνάδει πλέον πλήρως με τη στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας που εμείς εφαρμόζουμε στο Δήμο, που ουσιαστικά εμείς θέλουμε να βεβαιωνόμαστε ότι ο επισκέπτης μας, όταν θα έρθει στην Αγία Νάπα, με την επιστροφή στο σπίτι του, θέλουμε να παίρνει και λίγο Αγία Νάπα μαζί του, γιατί το θέλουμε να ξαναεπιστρέψει πίσω σε εμάς, να δημιουργούμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες ουσιαστικά. Υπάρχουν δωμάτια για όποιους ενδιαφέρονται να έρθουν αυτές τις μέρες, ή η πληρότητα είναι 100%. Η πληρότητα είναι πάρα πολύ υψηλή, αυτό είναι δεδομένο, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο διαδίκτυο, αν κάποιος το ψάξει πολύ καλά, θα καταφέρει να βρει δωμάτια, ιδιαίτερα τις μέρες που θα είναι το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, και ελπίζω να δώσουν και αρκετοί ντόπιοι από όλη την Κύπρο ουσιαστικά Κύπρη να επισκεφθούν το φεστιβάλ, το οποίο έχει αποκτήσει και τους δικούς του οπαδούς εισαγωγικά από όλη την Κύπρο.
Μάλιστα. Είναι κάτι δικό σας αυτό. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς περνάμε αμέσως στην Κωνσταντίνα Ρουσιά και στο τελευταίο μας σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την κυβέρνηση της Κίνας για την στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό ευχαρίστησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση της πρεσβείας της Κίνας. Λύσης, είπε, που θα σέβεται πλήρως το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα μετεξελίξει την Κύπρο σε ένα ομόσπονδο κράτος ελεύθερο από τις όποιες ξένες επεμβάσεις και εξαρτήσεις. Ένα φυσιολογικό κράτος που, όπως έχει ορθά δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και σε συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και στην Κίνα, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται σε πραγματική φιλία και εμπιστοσύνη. Πρόσθεσε ότι οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας. Στο Ταλίν συναντώνται σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής, προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσεις του Παρισιού για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ταλίν μεταβαίνει σήμερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αρχικά στην κορυφή της ατζέντας ήταν θέματα σχετικά με την ψηφιακή πολιτική, ωστόσο μεγάλο μέρος των συνομιλιών αναμένεται να αφιερωθεί στις αντιδράσεις των 27 για το σχέδιο που παρουσίασε ο Εμμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε μεταξύ άλλων την προώθηση κοινωνικής και οικονομικής σύγκλησης, όπως επίσης την δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, το δείπνο θα γίνει ανασκόπηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί ως προς το μέλλον της Ένωσης από την διακήρυξη της Μπράτισλάβας μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο και του πρόσφατου οδικού χάρτη Γιούγκερ για μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη, που προβλέπει την λήψη οριστικών αποφάσεων του 2019 μετά το Brexit. Σε δηλώσεις προέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου με αφορμή την διαρροή του βίντεο από ξυλοδαρμό δεσμοφύλακα στις κεντρικές φυλακές. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το συγκεκριμένο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποτελεί μαρτυρικό υλικό. Επισήμανε συγκεκριμένα πως για το συγκεκριμένο περιστατικό εκκρεμεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ποινική αυτή υπόθεση που αφορά στην επίθεση κατά του δεσμοφύλακα ήταν ορισμένη σήμερα για ακρόαση στο δικαστήριο και ότι το υποαναφορά βίντεο αποτελεί μαρτυρικό υλικό, ανέφερε. Τόνισε επιπρόσθετα πως η δημοσιοποίησή του δυνατόν επηρεάσει την πορεία εκδίκασης της υπόθεσης. Γι' αυτό η δημοσιοποίησή του ίσως να συνιστά παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Κάλεσε τις διοκτικές αρχές να εξετάσουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος που προκύπτει από την δημοσιοποίηση αυτή, πρόσθεσε. Τέλος, είπε πως μαθήματα διαφάνειας και εικόνας ενός σωστού υπουργού δεν μπορεί να αποδεχθεί από βουλευτές ενός κόμματος, το οποίο όταν ήταν στην κυβέρνηση συγκάλυπτε τα όσα απαράδεκτα συνέβαιναν στις φυλακές. Αδιανόητο και απαράδεκτο χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου το γεγονός ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δεν χτυπούν την κάρτα τους προκειμένου να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους. Εξάλλου, σε δηλώσεις του ενώπιον της Επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε με την θέση του ελεγκτή, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στην προσέλευση των γιατρών και των νοσοκόμων, κάτι το οποίο θα επιληθεί με την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων. Ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής παρουσίασε την ετήσια του έκθεση για το 2015. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και ο επικεφαλής και μέλη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη σημαντική μείωση του κόστους παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό από το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, επίσης, συζητήθηκαν και τα προβλήματα στα νοσοκομεία, αλλά και οι τιμές των φαρμάκων.
Έπεσε η αυλαία στην πολύκρωτη υπόθεση στην οποία μέλη της ίδιας οικογένειας είχαν συλληφθεί μετά από καταγγελίες από συγγενικά τους πρόσωπα πως έπεσαν θύματα βιασμού και άσεμνων επιθέσεων όταν ήταν ακόμη ανήλικα. Σήμερα το κακουργιοδικείο, που καθ' όλη την διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας συνεδρίαζε και κλεισμένων των θυρών, επέβαλε ποινές φυλάκισης 18 χρόνων στον 65χρονο πατέρα και 8 χρόνων στο γιο του, που τους έκρινε ένοχους σε μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν σεξουαλικής φύσεως αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού μεταξύ των ετών 1992 και 2009. Οι κατηγορίες που αντιμετώπισαν οι δύο αφορούσαν άσεμνες επιθέσεις εναντίον ανήλικων συγγενικών προσώπων. Ακόμη, ο 65χρονος κρίθηκε ένοχος ότι ασέλγησε και είχε διαβία στην ουσία με δύο νεαρούς ενήλικες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Κωνσταντίνο Αθανασίου. Στέφανη, και πάλι πίσω σε σένα. Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε στο Capital. Ακολουθεί η εκπομπή στον Αστερισμό της ημέρας με τη Χριστίνα Λουκά. Και στις 5 ο Δημήτρης Σούγκλης και η εκπομπή Η Αλήθεια Καίει. Καλεσμένος σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, για μια εφόλης ύλη συζήτηση. Και στο δεύτερο μέρος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου ενάντια στις εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Από όλη την ομάδα του Top Story, ευχές για καλό υπόλοιπο.